Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάντα Λίμπερο 107,4. Ακούτε. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Εκπομπή post-game. Θα δούμε. Ακόμα είμαστε στη φάση του post-game της ήττας του Άρη με 4-0 από την ΑΕΚ στο ΑΚΑ. Περιμένουμε σχόλια από Χρήστανο Τζαλτίδη, Ζάχο Ντρούλινγκ, Νίκο Παπαδόπουλο. Στην πορεία της εκπομπής θα έχουμε και περισσότερα από όλη την αγωνιστική δράση Ελλάδα και Ευρώπη, από το κλασικό, από ρεπορτάζ ΠΑΟΚ εν όψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Άρα αγώνα έχει και ο Άρης στο μπάσκετ αύριο κόντρα στον Ολυμπιακό στον Ιγκάλης Χολ. Θα έχουμε και στα Μάτι Μουρελή. Θα τα δούμε όλα στην πορεία. Θυμίζω μαζί μας χορηγός της εκπομπής post-game το ψητοπολείο Best of Ψητό. Λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The best burger in town. Τώρα μια πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι μας. Κάθε Δευτέρα έχουμε ένα συν ένα μπέργκερ μόνο για το σαλόνι. Το δημοφιλές φαγάδικο της Θεσσαλονίκης τώρα σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε και online στο bestofpsito.gr. Να γλιτώσετε έτσι το 10% του κόστου της παραγγελίας σας ή για online delivery να κατεβάσετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μεγάλου Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη, τηλέφωνο 2310-60-2220. Τους βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram στο πωλείο Best of Ψητό, χορηγός εκπομπής Post Game. Ενώ ημίχρονο αυτή τη στιγμή στην Ισπανία, Σεβίλη Ουέσκα 0-0 για τη Λα Λίγκα και στην Ιταλία επίσης το ημίχρονο Νάπολη Ρώμα 0-1, προηγείται η Ρώμα στην έδρα της Νάπολη. Θα παρακολουθούμε φυσικά και την εξέλιξη των αναμετρήσεων αυτών και θα δώσουμε συνέχεια συνοπτικά και τα αποτελέσματα στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης. Με το κλασικό να ξεχωρίζει, θα σταθούμε περισσότερο σε αυτό. Ξεκίνησα να λέω νωρίτερα για την εικόνα του Άρη στο σημερινό παιχνίδι, για την προσέγγιση μάλλον του Πάκο Ερέρα στο ματς, η οποία ίσως να ήταν και αυτή που στήχησε τελικά αυτό το βαρύ αποτέλεσμα για τους Θεσσαλονικείς, καθώς ο Ισπανός τεχνικός, όπως φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο, προσέγγισε το παιχνίδι με στόχο να πάει ο Άρης στο ΑΚΑ να μπει από το ξεκίνημα να επιβάλλει το ρυθμό του. Αυτό ίσως και να, αν δεν είχε έρθει εκείνο το γκολ τόσο νωρίς για την ΑΕΚ από το πρώτο λάθος των Θεσσαλονικιών στο παιχνίδι και στην πρώτη φάση ουσιαστικά που παρουσιάστηκε στην Ένωση, ίσως να είχαμε άλλη εικόνα στο ματς. Είδαμε συνέχεια να επιβάλλει τον ρυθμό του ο Άρης, αλλά δεν είχε αποτέλεσμα αυτό. Βρήκε χώρο η ΑΕΚ, μεταλλεύτηκε τα λάθη και στο δεύτερο ημίχρονο τελείωσε το παιχνίδι. Θα πάμε αμέσως τώρα στον Χρήστανο Τζαλτίδη για να πάρουμε και το δικό του σχόλιο και αν έχει κάτι περισσότερο ρεπορτάζ από το ΑΚΑ. Καλησπέρα, Χρήστανο, και από μένα, τι γίνεται? Πολύ ωραία, φίλε, περάσαμε. Το απόλαυσες, έτσι? Ναι, είναι καταπληκτικό. Δύσκολη βραδιά. Να το ξανακάνουμε αυτό. Λοιπόν, δύσκολη βραδιά και βέβαια και για τους ρεπόρτερ είναι δύσκολη, αλλά νομίζω ότι πιο δύσκολη είναι για τον Πάκο Ερέρα και τους παίκτες του. Ναι, και για τον Θοδωρο Καρυπίδη και για τον Ντίνο Διαμαντόπουλο και γενικότερα όσους αποτελούν το κομμάτι του Άρη σε επίσημο βαθμό. Εμείς θα κάνουμε την κριτική μας. Σίγουρα θα προτιμούσα να περιγράψω μια νίκη ή ένα καλό αποτέλεσμα ή αν θέλετε μια καλή εμφάνιση. Γιατί στο σημερινό παιχνίδι μετά το 10 και μέχρι το 45 βλέπουμε έναν Άρη που είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα παιχνίδια, ακόμα και όταν έχασε. Και στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε την απόλυτη τρικυμία και μια ομάδα που δεν ήξερε που πατούσε και που βρισκόταν. Ως αποτέλεσμα είχαμε αυτό το 4-0 και μάλιστα θεωρώ με την ΑΕΚ να είναι με ψηλοσβηστεύτης μηχανές. Ναι, φάνηκε ότι σε κανένα σημείο δεν χρειάστηκε να ανεβάσει τροφές, διότι έκανε πολύ εύκολα λάθη ο Άρης ώστε να τη φέρει σε θέση να σκοράρει πολύ άνετα αυτά τα γκολ που πέτυχε. Κοίταξε, μέχρι τώρα έχω την αίσθηση ότι έχουμε υποτιμήσει άπαντες, γιατί δεν τον έχουμε δει μέχρι τώρα, έναν πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή που λέγεται Μπογιέ. Ναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ήταν τραυματίας στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχασε αρκετή από τη δύναμή της την απουσία του. Αλλά σήμερα ήταν με διαφορά ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ και δεν αναφέρομαι μόνο στον γκολ που είναι εξαιρετικό τον γκολ που πετυχαίνει. Ναι, βέβαια, όλη ενέργεια. Δεν θα το πετύχαινε ενδεχομένως αν υπήρχε στοιχειωδός άμυνα από τον Άρη στη φάση αυτή. Αλλά είναι εξαιρετικός ο τρόπος που παίρνει την μπάλα, ο τρόπος που ανοίγει την μπάλα, τρίπλα που κάνει στον Μαύραη, ο τρόπος που περνάει με μεγάλη ταχύτητα τον Μπάσα και ο τρόπος που εκτελεί τον Κουέστα. Αλλά αυτό είναι το 1-0 σε ένα παιχνίδι και σε ένα ημίχρονο που ο Άρης είναι καλύτερος. Από εκεί και έπειτα, αυτό που γίνεται στο δεύτερο ημίχρονο είναι τελείως, δεν θα πω ανεξήγητο.
Θα πω ότι είναι τελείως παράτερο με αυτό που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο. Είναι διαφορετικό να μπει σε ένα παιχνίδι Βάρης, να κάνει αυτή την εμφάνιση που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο σε όλο το ματ και να χάσει 4-0 και είναι τελείως διαφορετικό να έχει την κατοχή του παιχνιδιού στο πρώτο ημίχρονο, να είναι αυτός που δημιουργεί, να είναι αυτός που πιέζει για ένα γκολ, να δέχεται ένα γκολ, έτσι όπως το περιγράψαμε λίγο πριν, αλλά να δείχνει ότι είναι η ομάδα που είδαμε με τον Πανιόν, είναι η ομάδα που είδαμε με τα Γιάννενα, είναι η ομάδα που είδαμε με τον Πάο. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει καταρρεύσει η ομάδα και σίγουρα έχει δημιουργήσει τεράστιο προβληματισμό και αγανάκτηση δικαιολογημένη στον κόσμο της ομάδας. Σαφώς. Και ακολουθεί και δύσκολη συνέχεια, έτσι, με το μάτς με τον Ολυμπιακό. Πέρα από το μάτς Κυπέλλου, αν το δούμε ως τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Κοίταξε, αυτό είναι φύγει καθαρά τώρα το παιχνίδι του Κυπέλλου. Γιατί σου δίνεται η δυνατότητα να καταρχήν παίζεις πολύ γρήγορα. Το ξεχνάνε οι παίκτες, το ξεχνάνε όλοι, το ξεχνάει όλος ο οργανισμός. Μπαίνεις σε μια διαδικασία Κυπέλλου να πας να κάνεις μια νίκη, να πας παρακάτω. Αυτό συνήθως βοηθάει τις ομάδες μετά από γκέλες. Από εκεί και έπειτα όμως, σε κάθε περίπτωση έρχεται στο καπάκι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ προτιμώ τέτοια παιχνίδια. Μου λέγανε πολλοί συνάδελφοι, έχεις τον Ολυμπιακό μετά, αντί να έχεις τον Πανετολικό ή τον Λεβαδιακό ή δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Εγώ προτιμώ μετά από γκέλες τέτοιες να έχεις δυνατά μάτια. Αυτή είναι η δική μου πίεση, όταν έχεις μια ομάδα που αξίζει. Διότι σε περίπτωση νίκης αντιστρέφεται άμεσα το κλίμα κατά μεγάλο ποσοστό, έτσι. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο Άρης αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να βρεθεί την πρώτη επί της ουσίας εξάδα του πρωταθλήματος, όπως είναι ο Παναθηναϊκός μέσα στην πεντάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, όπως ξέρουμε όλοι, δεν μπορεί να παίξει στην Ευρώπη, είναι δημιουργημένος. Ναι. Άρα για να πετύχει την ευρωπαϊκή του έξοδο ο Άρης θέλει υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο Παναθηναϊκός στην πεντάδα και κάποιος άλλος, να είναι στην πρώτη εξάδα. Ακόμα παρά τις γκέλες, πριν συνεχόμενες είπες, η ομάδα η οποία τον απειλεί θεωρητικά είναι δύο οι ομάδες, ο Πανιόνιος και ο Αστέρας Τρίπολης, που απέχουν ακόμα αρκετά. Και φέραν και σήμερα ισοπαλίες. Δεν πιστεύω ότι η Ξάνθη, ούτε κάποια άλλη ομάδα που αυτή τη στιγμή πλησιάζουν τον Άρη στους 12 βαθμούς μπορεί να τον απειλήσουν αυτό το κομμάτι. Αλλά για να γίνει αυτό το πρέπει και ο Άρης να δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο από εδώ και στο εξής. Ας μείνουμε όμως στο σήμερα. Θεωρώ εγκληματικό λάθος την παρουσία του Μπάσα στο κέντρο της άμυνας, γιατί δεν αφαιρείς μόνο την δυνατότητα από τον στόπερς να λειτουργήσει καλύτερα, αλλά χάνεις και σημαντικό κομμάτι της παρουσίας σου στο χώρο του κέντρου. Ο Μπάσα με το Σιώπη είναι οι δύο παίκτες που κόβουν και σήμερα ο ένας από τον δύο δεν έκοβε γιατί έπαιζε στόπερ. Επίσης, πολύ κακή συνεργασία με τον Μαύραη. Το ρώτησα κιόλας στην συνέντευξη του, τον coach, ότι προσπαθώντας να βρούμε τον τρόπο να μπει ο Μαύραη στην ομάδα, έχουμε καταστρέψει την άμυνα της ομάδας, η οποία μέχρι την διάρκεια του πέμπτη αγωνιστική δεν δέχονταν γκολ με τίποτα και δέχεται τώρα το ένα γκολ πίσω από το άλλο. Ναι. Και έχει μια πολύ κακή αμυντική λειτουργία. Δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή με τον Κολάσο όταν έχει πάρει 5, 6, 7 ευκαιρίες το παιδί, δεν τις έχει αρπάξει και την ίδια στιγμή έχει τον Μαρτίνο στον πάγκο. Υπάρχουν λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξαναδεί ο προπονητής και είμαι βέβαιος ότι μετά και στο σημερινό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως μια εμφάνιση στο δεύτερο μήνυμα θα το ξαναδεί. Και δεν θεωρώ ότι θα ξαναδεί το θέσιμο του Κυπέλλου, αλλά γενικότερα με βάση τις προσωπικές. Και θα πω και κάτι ακόμα. Ότι ο Άρης μέχρι τώρα σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο, έχει την κατοχή. Αυτό είναι μια βασική επιδίωξη από τον προπονητή. Ναι, ίσως όμως αυτή η προσέγγιση σε ένα τέτοιο παιχνίδι όπως το σημερινό, σε μια έδρα όπως το ΆΚΑ κόντρα στην ΑΕΚ, να μην βοήθησε τελικά, να ήταν μία από τις παραμέτρους που έπαιξαν το ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα. Θα σου πω. Για μένα δεν δημιουργείς την ομάδα σου να παίζει διαφορετικά κόντρα στην ΑΕΚ, διαφορετικά κόντρα στο Λεβαδιακό. Μία ομάδα όπως ο Άρης πρέπει να παίζει με τον ίδιο τρόπο απέναντι σε όλες τις ομάδες. Αλλά όταν θέλεις να έχεις την κατοχή, πρέπει να είσαι σε θέση πραγματικά να παίζεις το ποδόσφαιρο που απαιτεί η κατοχή της μπάλας και το ποδόσφαιρο κυριαρχίας σε όλο το 90 λεπτό. Και δεν πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Τι έκανε ο Ερέρα σήμερα. Είναι ξεκάθαρο το τι έκανε ο Ερέρα σήμερα και στην ουσία μας το είπε και μετά το μάτς. Επειδή ο Σόουζα ή ο Δελιζήσης δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα του να παίζουν το παιχνίδι από πίσω, γιατί ο Άρης αυτό κάνει. Ο Άρης, αν δεις ακόμα και όταν πιέζουν ψηλά οι αντίπαλοι, είναι έξω από την περιοχή, ο στόπερ δίνει στον αμυντικό χάφο, αμυντικό χάφο στον εκτρέμ.
προσπαθεί να παίξει ο τερματοφύλακας στο στόπερ. Δεν υπάρχει περίπτωση να διώχνουν την μπάλα ποτέ. Ναι, όντως. Αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι μας και ο κόσμος και εμείς αποθεώναμε. Αυτό όμως όταν δεν μαθαίνεις πραγματικά να το παίζεις σωστά και όταν γίνεται αυτός ο σκοπός χωρίς να έχεις τη δυνατότητα να το εφαρμόσεις, είναι καταστροφικό. Ναι. Και τώρα μου κάνει εντύπωση. Υπάρχουν φίλοι του Άρη που βρίζουν τον Ερέρα που επιλέγει να παίξει αυτό το παιχνίδι, που τον αποθέωναν γιατί έπαιζε αυτό το παιχνίδι. Ο Ερέρα λοιπόν τι έκανε σήμερα. Δεν έβαλε το Σόουζα ή το Δελιζήσι, που σαφέστατα θα είναι πολύ καλύτερη αμυντική και σε καμία των περιπτώσεων δεν θα υπήρχε ούτε το πρώτο γκολ, γιατί ο Σόουζα θα ήταν στη θέση του, ή ο Δελιζήσι, ούτε το δεύτερο γκολ, γιατί φυσικά ο Σόουζα ή ο Δελιζήσι δεν θα μπορούσαν να χάσουν τόσο εύκολα τον Πόνσε που έρχεται από πίσω όπως τον έχασε ο Μπάσα, ούτε το τρίτο γκολ, πάλι δεν θα ήταν στη θέση του Μπάσα, γιατί είναι αμυντικό χαφ. Είναι αμυντικό χαφ. Ναι. Το μυαλό του ήταν εκεί άμα το πει. Φεύγει στο Λιβάγια εκεί στο πλάι στη γραμμή και μένει και τεράστιο κενό μετά, δεν υπάρχουν επιστροφές. Και στο τακουνάκι που κάνει ο Λιβάγια. Μπράβο. Που το σώζει ο Κουέστα. Πάλι έχει λάθος θέση ο Μπάσα. Αλλά δεν φταίει ο Μπάσα. Σε αυτό το παιχνίδι δεν φταίει ο Μπάσα. Ναι, ήταν επιλογή που κόστησε ξεκάθαρα, φάνηκε εκ του αποτελέσματος. Προσπαθεί λοιπόν ο προπονητής τι να κάνει. Να κτίσει από πίσω και ψάχνει ο τρόπος με τον οποίο χτίζει την άμυνά του, έχει ως βασικό άξονα το πώς θα χτίσει από πίσω. Και τι κάνει, υστερεί τελικά σε αυτό για το οποίο υπάρχει άμυνα. Στο να απομακρύνει, στο να διώξει, στο να κρατήσει τους αντιπάλους μακριά από τα καρέκλες. Ναι. Και γι' αυτό έγινε αυτό το οποίο έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Και αυτό έγινε αυτό το οποίο έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Άρα πρέπει πάνω σε αυτό το κομμάτι να αλλάξει την φιλοσοφία του, τη σκέψη του, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται ο προπονητής και νομίζω ότι θα το κάνει. Το σημείωσε άλλωστε για 2-3 φορές ότι νιώθει σαν νεκρός σήμερα. Το είπε 4-5 φορές και νομίζω ότι θα το διαφοροποιήσει. Ναι. Τα συγκεκριμένα κομμάτια. Τώρα από εκεί πέρα, Χρήσανθε, σαφώς μπορούμε να πούμε νομίζω ότι είναι μια περίοδος κρίσης ή κοιλιάς αγωνιστικής, αν θέλεις, για τον Άρη. Έτσι, ειδικά μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, αυτές οι τρεις διαδοχικές ήττες και ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίο ήρθε η σημερινή ήττα κυρίως, στο δεύτερο ημίχρονο η εμφάνιση, βάζουν σε μια κρίση την ομάδα. Τώρα από εκεί πέρα, σαφώς αναμένεται αντίδραση, καλύτερα να συνταχθούν. Τι άλλο περιμένεις, γενικότερα το κλίμα, πώς το αντιλαμβάνεσαι? Κοιτάξτε, έχει δύο μάθημα μέσα μια εβδομάδα. Πάντα βοηθάνε όταν έρχονται τέτοια αποτελέσματα. Θα το δούμε στην πράξη. Έχει το παιχνίδι που μεθαύριο, το οποίο σίγουρα είναι must win, για να πας στην επόμενη φάση του κυπέλου. Και από εκεί και έπειτα υπάρχει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τον Άρη από το να σφίξει τα ζωνάρια. Δεν είσαι θέμα προπονητή. Να το σημειώσουμε αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό, ναι, γιατί ρωτάει και ο κόσμος. Για όσους ενδεχομένως να πηγαίνουν σε αυτή τη λογική και δεν θα έχει και λογική να πάμε τώρα. Δηλαδή, όταν φτιάχνει μια ομάδα από το καλοκαίρι ο Ερέρα, δεν μπορούσε να το πει τώρα φύγει, ακόμα και αν γίνεται κάποια λάθη, τον είπε. Και είναι εμφανέστατο, νομίζω ότι είναι τόσο ξεκάθαρα δομημένος ο Λάρης, που είναι εμφανέστατο το που γίνεται ο λάθος. Επομένως, νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, να αλλάξουν κάποια πράγματα στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται η ομάδα, από εκεί και έπειτα να δούμε πώς θα καταφέρει να αντιστρέψει αυτό το κλίμα που έχει δημιουργηθεί. Mm-hmm. Ωραία, Χρήσανθε, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο να συμπληρώσει, αν υπάρχει κάτι άλλο από ρεπορτάζ από εκεί από το ΆΚΑ ώστε να αναμένουμε. Όχι. Έχει αποχωρήσει και η ομάδα. Έχουν αποχωρήσει και οι άνθρωποι του Άρη, πολύ στεναχωρημένος και ο Θεοδωρός ο Καρυπίδης και ο Ντίνος ο Διαμαντόπουλος που είναι εδώ μαζί με την αποστολή. Που και πέρα πλέον νομίζω ότι έχει πολλή δουλειά ο Πάκο Ρέρα και πρέπει να δει πάρα πολλά πράγματα ώστε να διαφοροποιήσει την εικόνα της ομάδας προς το καλύτερο. Επόμενο παιχνίδι Τετάρτη, 5 και 4, το κλειάνεται και λίγο με τον Αίτητο Σπάτων. Και μένει να αλλάξει η εικόνα. Γιατί έτσι, αν δεν αλλάξει η εικόνα, τότε θα πρέπει να αλλάξουν όλα πράγματα. Σαφώς. Και να μην έρθει και εκ νέου γκέλα στο κύπελλο που θα φέρει ακόμη μεγαλύτερη γκρίνια και ενώψει του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό. Οπότε είναι όπως είπε και εσύ, must win. Έχει... Ναι, εντάξει, σαφώς. Αλλά... Σε μάτς όπως τη Δετάρτη μετράει και το θυμικό. Τώρα εκεί δεν ανέχει το γκέλα. Ναι, βέβαια. Αλλά είναι παιχνίδια. Το κύπελλο είναι παιχνίδι δίπλο.
Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό το αναφέρω ότι εντάξει, αν δε, κανένα παιχνίδι δεν κερδίζεται χωρίς να παιχτεί, έτσι. Οπότε είναι, πρέπει να το κερδίσει οπωσδήποτε ο Άρης. Ωραία. Χρήστα, να καλή σου επιστροφή λοιπόν. Και... αύριο, αύριο. Ωραία, αύριο περισσότερα. Μην νομίζει κανείς ότι θα λείψω επειδή από την εκπομπή αύριο. Το έχω πει από την Παρασκευή ότι η πτήση μου είναι την ώρα της εκπομπής. Οπότε... καλά κάνεις και το διευκρινίζεις για τους κακοπροαίρετους. Ναι. Καλά θα υπάρχουν σίγουρα. Δηλαδή ο Ασλάμας ξέρω πώς θα μπει κιόλας και το ξέρει από την Παρασκευή. Ότι πετάω 10.30 από την Αθήνα. Εντάξει. Θα κάνουμε. Και αυτά μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι, έτσι, ακριβώς, έτσι. Ωραία. Καλό σου βράδυ οπότε Χρήσανδε και καλή επιστροφή αύριο. Αυτά λοιπόν από τον Χρήσανδο Τσαλτίδη για το πώς είδε την ήττα του Άρη με 4-0 από τον ΑΕΚ και το τι περιμένει να ακολουθήσει από εδώ και στο εξής. Ποια αντίδραση περιμένει από την ομάδα του Πάκο Ερέρα. Τα λάθη που εστιάζουν οι κυτρινόμαυροι, τι πρέπει να βελτιωθεί, σε ποιους τομείς πρέπει να επικεντρωθούν ο Πάκο Ερέρα, ο Ισπανός Τεχνικός και οι συνεργάτες ώστε να αλλάξει η εικόνα του Άρη, να παρουσιάσει άμεση βελτίωση. Αρχίζει γενομένης από το ματς κυπέλλου με τον ΑΕΤ των Σπάτων που είναι την Τετάρτη 5 και 4 του Κλειάνδη Βικελίδη για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων. Εκεί όπου ο Άρης, πέρα το ότι θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά τις 3 συνεχόμενες στο πρωτάθλημα, θα διεκδικήσει φυσικά και να καθαρίσει να τελειώνει με την υπόθεση πρόκρισης στην επόμενη φάση του κυπέλου και να πάει με καλύτερη ψυχολογία να βελτιώσει κάπως το κλίμα εν ώψη του αγώνα της Κυριακής με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί στο Κλεάνδης Βικελίδης. Ήταν όντως όπως σωστά είπε και ο Χρήσανδος, πολύ εμφανή τα λάθη τα οποία υπέπεσαν σήμερα οι κυτρινόμαυροι. Του Άρη και όχι της ΑΕΚ, αγωνίστηκαν με γαλάζιες εμφανίσεις σήμερα στο απόψινο παιχνίδι. Ήταν πολύ εμφανή, πολύ ξεκάθαρα σε ποιους τομείς υστέρησαν, που έκαναν λάθη και νομίζω μπορεί εύκολα μάλλον τα έχει εντοπίσει, τα έχει αντιληφθεί καλύτερα από τον καθένα και ο ίδιος ο Ισπανός τεχνικός, ο Πάκο Ερέρα, τις επιλογές του οι οποίες κόστησαν, όπως αυτή του να προτιμήσει τον Μπάσα στο κέντρο της άμυνας. Ο Μπάσα έκανε ένα πάρα πολύ κακό παιχνίδι και ομολογουμένως δεν είναι μόνο δική του ευθύνη, καθώς δεν έπαιξε τη φυσική του θέση. Ο αμυντικός χαφ έχασε πολλά ο Πάκο Ερέρα από το να τον βάλει εκεί. Πλήρωσε τα λάθη του. Γενικότερα δεν είχε καμία συνοχή η άμυνα του Άρη. Έβγαζε πολλές στιγμές αδράνειας. Έχανε τους παίκτες της ΑΕΚ. Καθόλου καλή συνολική αμυντική λειτουργία από τη μεσαία γραμμή και πίσω. Και αυτό φάνηκε και στη φάση του τρίτου και του τέταρτου γκολ της ΑΕΚ. Και στο γκολ που μπαίνει από την στημένη φάση από το corner, που και πάλι χάνουν τον παίχτη, τον Μπόντσε, που κάνει την κεφαλιά στο δεύτερο γκολ. Γενικότερα, πάρα πολύ κακή αμυντική λειτουργία, καμία συνοχή πίσω. Και σε αυτό, όπως είπε και ο Χρήσανθος, το φταίει για το ότι από την έλευση του Μαυράκη και έπειτα επιμένει να τον χρησιμοποιεί με ως διάφορα δίδυμα, με διάφορους παρτενέρο ο Πάκο Ερέρα, και ακόμη δεν έχει βρεθεί η απαιτούμενη συνοχή, ώστε να παρουσιάζει ο Άρης εκείνη την αμυντική λειτουργία που βλέπαμε στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, όπου είχε διατηρήσει το 0 για 3 ή 4 συνεχόμενα παιχνίδια, αν θυμάμαι σωστά, και είχε δεχτεί και το πρώτο γκολ με αυτό γκολ μάλιστα. Δεν το βλέπουμε αυτό, να δούμε κατά πόσο και πότε μπορεί να αλλάξει και να επανέλθει ο Άρης στα καλά επίπεδα απόδοση που είχε στο ξεκίνημα του αθλήματος. Θα πάμε όμως τώρα να πάρουμε και σχόλιο από Ζάχο Ντρούλινγκ για το σημερινό αποτέλεσμα, για τη σημερινή εμφάνιση. Καλησπέρα Ζάχο, τι γίνεται? Καλησπέρα Γιώργο. Τι κάνουμε? Μια χαρά, εσύ? Δεν ξέρω αν είσαι καλά, γιατί πολύ αρνητικό το αποτέλεσμα σήμερα. Ναι, εντάξει, καλά. Ήττα είναι ήττα. Ήττα 1-0, είτε 3, είτε 4, είτε 5-0. Για μένα το ίδιο είναι, να σου πω την αλήθεια. Αν τα μπαίνεις πόντο, το ίδιο είναι. Εντάξει, γράφουν τα στατιστικές, αλλά ήττα παραμένει ήττα. Είτε είναι 0.5-0, είτε 5-0, 4-0, είναι το ίδιο. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα? Το πείραμα, έλεγα, αυτό δεν ξέρω αν με ακούγες τώρα πριν έχουμε την επικοινωνία μαζί. Ξεκίνησα να λέω για την αμυντική λειτουργία που σήμερα ήταν τραγική, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο. Και αυτό που λέγαμε και με τον Χρήσανθο νωρίτερα, ότι από τότε που έχει μπει ο Μαυράης στην άμυνα, έχει χαθεί κάπως η συνοχή. Έχει παίξει με διάφορους παρτενέρ, έως διάφορα κεντρικά αμυντικά δίδυμα και δεν υπάρχει συνοχή. Χάνουν πολύ εύκολα δηλαδή τα μαρκαρίσματα και τις θέσεις τους οι παίκτες του Άρη πίσω. Νομίζω εδώ και πάνω από ένα μήνα, αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος. Πάνω από ένα μήνα δεν έχει παίξει το ίδιο κεντρικό δίδυμο σε μάτς δεύτερη συνεχόμενη φορά, αν κάνω λάθος. Αυτά τα ξέρουν πιο πολύ οι δημοσιογράφοι, δεν τα παρατηρούμε εμείς. Νομίζω πως έχεις δίκιο και εγώ, αν θυμάμαι σωστά, ναι, είναι κάπως έτσι. Από την έλευση του Μαυράκη και έπειτα τον άρχισε να παίζει ο Λεβανός από το μάτς, εκείνος στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο είχε παίξει, είχε κάνει τον ντεμπούτο του, αν θυμάμαι σωστά. Ναι, βασικός, από εκεί και μετά έχει παίξει με διάφορους παρτενέρ, οπότε έχουν αλλάξει συνεχώς τα δίδυμα. Η ουσία είναι πρώτον ότι, λέω εγώ τώρα,
χωρίς να είμαι και εκ του αποτελέσματος βέβαια, έτσι. Πειράματα δεν κάνεις σε τέτοια μάτς, πειράματα κάνεις στην έδρα σου με τον Λεβαδιακό, στην έδρα σου ξέρω εγώ με τα Γιάννενα, σε κάποια πιο προσιτά αγωνιστικά μάτς. Τώρα σε αυτό το μάτς να κάνεις πειράματα για να βάζεις τον Μπάσα center back, δεν το κατάλαβα να πω την αλήθεια, και να είναι και ο Δελζής στον πάγκο και ο Σόουζα. Ζαριά το βλέπω, δεν του βγήκε η ζαριά του Ερέρα που έκανε και σήμερα αρκετά λάθη. Χωρίς να είμαστε προπονητές, επαναλαμβάνω δεν είμαστε προπονητές, αλλά εντάξει, βλέπουμε 2-3 πράγματα χτυπητά που τα βλέπει νομίζω όλος ο κόσμος. Ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν τόσο κακός, ούτε θα πω όμως ότι ήταν και καλός, γιατί τα ακούμε και αυτά, ότι ήταν πολύ καλός και αυτός δηλαδή... Ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ θα έλεγα, ναι, από εντάξει, το 10 μέχρι το 40 τουλάχιστον. Η ΑΕΚ έβαλε ένα γκολ και κεφαλιά στο 8 λεπτό και μετά τελείωσε. Τίποτα, ναι. Περίμενε τον Άρη πίσω από τη σέντρα να βγει με τους γρήγορους παίκτες που έχει μπροστά. Εγώ δεν είδα κάτι όμως, δηλαδή και ο σπίκερ της Νόβα υπερέβαλε, ας πούμε, έκανε το ότι ο Άρης ήταν τόσο καλός, ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, ήταν καλύτερος από την ΑΕΚ από το τέταρτο και μετά, αλλά δεν είδα και κάτι να τρελαθώ. Έχασε έτσι μία-δύο ψευτοευκαιρίες, πίεσε την ΑΕΚ, απλά μπορούσε και κρατούσε την μπάλα και είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο με το που μπήκε το 2-0 πάλι από μία από κόρνερ, δεν μπορώ να καταλάβω πώς με αυτούς παίκτες, με αυτά τα ύψη που έχουμε, τρώμε τόσο εύκολα γκολ από κόρνερ. Τέλος πάντων, είναι ένα. Αυτό εδώ ίσως μπαίνει το θέμα της συνοχής. Δεν μάρκαρε κανείς. Τον έχασαν όλοι τον πόνι σου, πήρε την κεφαλιά. Δεν πήδηξε κανείς αυτή τη φάση. Έχεις δίκιο. Δεν πήδηξε κανείς. Και μετά, βέβαια, αυτό είναι που μας στεναχωρεί περισσότερο. Ότι από το 2-0 στο 50, πόσο έγινε, στο 52, 53. Στο 56 είναι το 2-0, στο 62 είναι το 3-0. Ο Άρης δεν υπήρχε στο γήπεδο. Είπαν εντάξει, τελείωσε η παράσταση, να κλείσουμε, να σκουπίσουμε, ξέρω εγώ, τη σκηνή, τις θέσεις και να φύγουμε, να πάμε σπίτι μας. Δεν υπήρχε Άρης και δηλαδή το που σταμάζει και στα τέσσερα είναι και λίγο τιμητικό. Η ΑΕΚ σου έδινε την εντύπωση ότι δεν χρειάστηκε καν να υδρώσει, καν να κουραστεί. Δηλαδή δεν έπαιξε και η ΑΕΚ ένα τρομερό ποδόσφαιρο για να φτάσει σε ένα 4-0 αποκλειστική εμφάνιση. Και η ΑΕΚ εκεί που την περιμέναμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα μείνει και από. Θα μείνει. Τέλος πάντων, λόγω της κόπωσης από το μάτς με την Bayern, βέβαια είχε αρκετές αλλαγές, έγινε ακριβώς το αντίθετο. Στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή εγώ περίμενα την ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο να πιέσει ψηλά, να μας πιέσει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να προσπαθήσει να το τελειώσει το μάτς στο πρώτο ημίχρονο, αν μπορεί, και έγινε ακριβώς το αντίθετο. Το τελείωσε στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι. Όλη η αμυντική τετράδα, αλλά κυρίως και τα δύο μπακ, νομίζω, και το αριστερό και το δεξιμπακ σήμερα, και ο Κωνσταντινίδης και ο Βαλεριάνος είχαν, όπως και όλη η τετράδα βέβαια, όχι τους άλλους, οι άλλοι δύο δεν είχαν, αλλά ειδικά από τα πλάγια είχαμε τρομερά προβλήματα, όπως και όλο το κέντρο, εκτός το Σιώπη που πάλευε μόνος του έτσι ανάμεσα σε δύο και τρεις κάποιες φορές έτσι να κερδίσει κάποιες μάχες. Εντάξει, τι να πω τώρα. Για τον Κολάσο θέλω να πω ότι δεν νομίζω πλέον να περιμένουμε, υπάρχει Αριανός που μπορεί να περιμένει από αυτό τον παίκτη ότι μπορεί να ξυπνήσει, μπορεί να προσφέρει κάποια πράγματα ή να δείξει κάτι περισσότερο. Δηλαδή είναι μια μεταγραφή η οποία λέμε ότι απέτυχε για μένα. Τώρα, και ενώ είχε έρθει με τόσο μεγάλη προοπτική το καλοκαίρι, τον είχαμε στα φιλικά της προετοιμασίας να δημιουργεί προσδοκίες, ναι. Από εκεί και πέρα όντως δεν έχει δείξει τίποτα απολύτως. Δημιούργησε προσδοκίες μόνο το βιογραφικό του ότι ήταν βασικό στην ΠΟΚΑ. Τώρα οι προσδοκίες και αυτά φαίνονται μέσα στο γήπεδο, ναι, δεν και έχει στο χορτάρι. Όλα τα άλλα είναι καλά σαν βιογραφικό. Ό,τι δείξει το γήπεδο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί, ας πούμε, τουλάχιστον αυτό δείχνει μέχρι τώρα. Εγώ δεν περιμένω τίποτα περισσότερο από το συγκεκριμένο. Εντάξει, επαναλαμβάνω και άλλη φορά στο κάνει το ίδιο σχόλιο. Δεν γίνεται όλες οι μεταγραφές να βγαίνουν από καλές ως πολύ καλές. Κάποιες θα είναι πολύ καλές, κάποιες θα είναι απλά καλές και κάποιες θα είναι σαν του Κολάς. Ας πούμε, πιστεύω το ποσοστό ήταν μεγάλο όσον αφορά το ποσοστό επιτυχίας, ήταν αρκετά καλό για τον Άρη φέτος. Εντάξει, δεν χρειάζεται και απογοήτευση, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να χτυπήσει και κάποιο καμπανάκι, διότι δεν είναι τόσο ήττα όσο ότι από το 52ο και μετά λεπτό δεν υπήρχε Άρη στο γήπεδο. Δηλαδή, σαν να σηκωθήκαν και φύγαν και έπαιζε μόνη της η ΑΕΚ. Αυτό θέλω να πω τώρα. Προχωράμε στο επόμενο. Α, έχουμε το μάτς Κυπέλλου Τετάρτη. Ναι, Τετάρτη και Τέταρτο. Είναι στο Κλειάνης Βικελίδης με τον Άρη το σχόλιο. Ναι. Θέλω να πω τον. Για το Μαρτίνεθ, δύο ακόμη σχόλια και να μην σε κουράζω. Ένα για το Μαρτίνεθ, το οποίο
Γιατί βλέπω, διαβάζω τώρα και στο διαδίκτυο, ρώτησαν, λέει, τον, δεν άκουσα τη συνέντευξη, που να μην πω αλήθεια, έτσι λίγο ψιλοτσατίστηκα, του Μαρτίνες, το ρώτησαν, λέει, δεν ξέρω ποιος το ρώτησε εκεί για τον Μαρτίνες. Το ρώτησε ο Χρήσαφος κιόλας, αν θυμάμαι σωστά, το ρώτησε ο Χρήσαφος για τον Μαρτίνες. Ποιος το ρώτησε, ο Χρήσαφος. Α, ο Χρήσανθος το ρώτησε. Έχω την εντύπωση πως τον είχε ρωτήσει ο Χρήσανθος, δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω ότι ο Χρήσανθος του έκανε ερώτηση για τον Μαρτίνες. Ναι. Ωραία, ωραία. Εγώ δεν ξέρω τώρα, εντάξει, αυτό ήταν. Εγώ λέω ότι όταν έρθει εδώ πέρα και δώσει, δίνουν μεσοβδόματα πριν το μάτσο, δεν δίνουν μια συνέντευξη τύπου. Αν δεν το ρωτήσουν για τον Μαρτίνες, θεωρώ ότι κάτι ξέρουν όλοι και δεν μας το λένε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι 3-0 στο 70. Εντάξει, στο δεύτερο μήχρονο δεν δημιουργείται κανεί τίποτα. Δεν καταλαβαίνω ότι χρησιμοποιείς ποιος ο ρόλος, ποιο η ουσία χρησιμοποίηση του Νασλίδη και όχι του Μαρτίνες. Ο Μαρτίνες σε ποιο επίπεδο φυσικής κατάστασης είναι. Τον υπολογίζει ο προπονητής ή όχι. Υπάρχει κάποιο θέμα. Δηλαδή βλέπεις ότι μια ομάδα στο δεύτερο μήχρονο δεν δημιουργεί, παρόλα αυτά ένας παίκτης που έχει αυτή την ικανότητα δεν μπαίνει. Ενώ είναι και τελειωμένο το μάτς. Στο κάτω-κάτω να δούμε αν μπορεί. Ναι, αν μπορεί σε μια τέτοια δύσκολη συνθήκη παιχνιδιού, αν μπορεί, όχι να το αλλάξει το παιχνίδι, 3-0 ήταν, αν μπορεί επειδή μου να κάνει κάτι. Όμως αντί αυτού είδαμε τον Ασλίδη πάλι. Νομίζω μέσα, εντάξει, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και το δεύτερο που θέλω να πω είναι για το μάτς Τετάρτης, παρότι είναι με τα, δεν θυμάμαι καν την ομάδα, τα Σπάτα. Ναι. Ο προπονητής να καταλάβει ότι αυτό το μάτς, όσο και μικρός να είναι ο κίνδυνος να γίνει στραβή, αυτό το μάτς δεν πρέπει να χαθεί, γιατί ο Άρης πρέπει να προχωρήσει το κύπελο και το κύπελο είναι εφικτός στόχος για τον Άρη. Εφικτός στόχος, γιατί υπάρχουν και μεταγραφές στο Δεκέμβριο, μπορεί κάποια ένα-δύο και να ανακαλύψει και βλέπουμε και ότι όλες οι ομάδες δεν είναι τόσο ακτύπητες όσο νομίζουμε. Και το κύπελο να καταλάβει ότι είναι στόχος του Άρη φέτος. Είναι στόχος, δηλαδή κάποιος να το σκουντίξει λίγο τον άνθρωπο, γιατί μπορεί και να μην τα καταλαβαίνει. Αυτά μπορεί να έχει την ισπανική νοοτροπία ότι εντάξει και να χάσω και να χάσω και να χάσω δεν πειράζει και αν αποκλειστώ από το κύπελλο εντάξει τι έγινε. Δεν είναι έτσι, να του πει ότι κάποιος ότι έχει αυτή η ομάδα έχει να δει 48 χρόνια χαρά και στραβή απαγορεύεται. Ακόμη και αν είναι 2% για να γίνει στραβή σε αυτό το μάτς. Ή 1, ή 5, ή 10, ή 0. Να το προσέξει το μάτς. Αυτά ήταν. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι. Ωραία, όχι, πολύ νομίζω τα καλύψαμε. Όντως συμφωνώ σε αυτό που λες και διότι είναι που είναι στραβό το κλίμα τώρα. Αν έρθει και εκ νέου μια απρόπτη γκέλα με τον Άιντο Σπάτων, μετά σκέψου τι θα γίνει ενώπιση και Ολυμπιακού. Έτσι, ναι, γιατί εντάξει, άλλη ελληνική νοοτροπία και κουλτούρα, άλλη ισπανική, αυτοί και ξέρω εγώ και να χάνουν και να κάνουν, δεν πειράζει τίποτα. Εντάξει, πάμε στο επόμενο μάτς. Δεν είναι έτσι. Κάποιος να του πει ότι δεν είναι η Ισπανία εδώ είναι η Ελλάδα. Αλλιώς λειτουργεί η ισπανική ποδοσφαιρική πραγματικότητα και αλλιώς λειτουργεί η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα. Αυτά. Ωραία. Αύριο περισσότερα. Στη Μαρμίτα. Αύριο περισσότερα. Έτσι. Ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Είναι. Γεια σου, Τζάχο. Αυτά λοιπόν και από τον Τζάχο Ντρουλίνκ. Έχουμε ξεπεράσει τις 11. Εδώ στο Post Games Ολύμπειρο 107,4. Θα πάμε σε ένα ακόμη break, Βασίλη. Θα επιστρέψουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε και Νίκο Παδόπουλο στην πορεία για περισσότερα σχόλια για την ήττα αυτή του Άρη με 4-0 από την ΑΕΚ και φυσικά και ό,τι ακόμη υπάρχει στην θεματολογία. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Post Games Ολύμπειρο 107,4. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Παρέα σας μέχρι και τη μία. Με συντροφιά μας και το ψητοπολείο Μπέστο Ψητό, χορηγός εκπομπής. Με λαχταριστά μπέργκερ, δροσερές σαλάτες, απολαυστικά σάντουιτς, κλαμπ και αμέτρητες επιλογές ακόμη και για τους πιο απαιτητικούς ουρανίσκους. The Best Burger in Town, τώρα με μια πολύ δυνατή προσφορά για το σαλόνι μας. Κάθε Δευτέρα έχουμε ένα μπέργκερ μόνο για το σαλόνι. Αύριο μπορείτε να το έχετε. Τώρα το δημοφιλές φαγάδικο της Θεσσαλονίκης σας δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλετε online στο bestopsto.gr και να γλιτώσετε έτσι το 10% του κόστου της παραγγελίας σας ή για online delivery. Κατεβάζετε την εφαρμογή για iOS και Android από το App Store και το Play Store. Μπέστο Ψητό, Μεγάλο Αλεξάνδρου 16 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-60-2220. Τους βρίσκεται και στο Facebook και στο Instagram. Ακούσαμε νωρίτερα τα σχόλια του Χρήστον Τζατλή και του Ζάχου Ντρούλινγκ για την Τατουάρη. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε και την ανάλυση, το σχόλιο του Νίκου Παπαδόπουλου. Τι γίνεται, Νίκο? Γεια σου, Γιώργο. Πώς είδες εσύ το παιχνίδι, πώς είδες εσύ αυτό το 4-0? Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι το οποίο χωρίζεται σε δύο μέρη για τον Άρη, με ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο στο οποίο ήταν ανώτερος της ΑΕΚ και ένα δεύτερο ημίχρονο στο οποίο η ομάδα ήταν πραγματικό ναυάγιο
στον αγωνιστικό χώρο του, του ΆΚΑ, βέβαια και στο πρώτο ημίχρονο, για να τα λέμε όλα, που άρχισαν ανώτερο στο ΣΑΕΚ. Είχε την κατοχή, ναι, κυκλοφορούσε την μπάλα καλύτερα από άλλα μάτς, ναι, το δέχομαι και αυτό, δεν απειλούσε όμως. Ήταν φλίαρος, ναι. Διούργησε 4-5 ευκαιρίες. Αν κάτσουμε και δούμε ποια ήταν καλή, θα σταθούμε μόνο σε ένα σου του Γκάμα και σε τίποτα περισσότερο. Οι άλλες ευκαιρίες που έκανε δεν ήταν ευκαιρίες οι οποίες θα πεις ότι απειλώ και κάνω εσύ την παρουσία μου στην αντίπαλη περιοχή. Εντάξει. Ναι. Γιατί υπάρχει μια καλή εικόνα, αλλά υπάρχει και αυτό ως δεδομένο. Γιατί στο τέλος, άμα πιάσεις το πρώτο ημίχρονο μόνο, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό, η ουσία είναι ότι η Άκη έχει το προβάδισμα. Εντάξει, ο Άρης ήταν καλύτερος, αλλά και είχε το 1-0. Ναι. Και ένα δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο ο Άρης πλήρωσε ακόμα μια φορά τη φετινή, για ακόμα μια φορά τη φετινή σεζόν μια δράνεια σε στατική φάση, στο κόρνερ εκεί πέρα, με τον Μπόνσε να παίρνει την κεφαλιά και να κάνει το 2-0. Νομίζω ότι εκεί τελειώσαν όλα. Και έδειχνε σαν να το παρατάει κιόλα το παιχνίδι Άρης. Από εκεί πέρα δεν παρουσίασε τίποτα. Δεν το παράτησε. Πήρε ένα φυσιολογικό ρίσκο. Το να ανοιχτεί δηλαδή και να ψάξει σε πρώτη φάση ένα γκολ για να ξαναμπεί στη διεκδίκηση έστω του βαθμού της οπαλίας. Εντάξει, η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με καλούς ποδοσφαιριστές, βρήκε την άμυνα εκτεθειμένη, έβαλε δύο γκολ και το παιχνίδι τελείωσε και τυπικά. Γιατί είχε τελειώσει μετά, για μένα είχε τελειώσει μετά το 2-0 το μάτς στο ΆΚΑ. Εντάξει, μπορείς να πεις πολλά πάντα μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι επειδή διακρίνω και είναι φυσιολογικό να υπάρχει και ένας μεγάλος εκνευρισμός στον κόσμο. Πάντα να τα δούμε όλα με ψυχραιμία και με όσο πιο καθαρό μυαλό και όσο πιο καθαρό μάτι γίνεται. Γιατί και εμείς την ώρα του παιχνιδιού νεύρα είχαμε, μαζί το βλέπαμε κιόλας Γιώργο, εντάξει, ναι. Με είδες εμένα από το σύμφωνο. Ήσουν αρκετά νευρικός, να το πούμε και στον κόσμο. Ναι, αλλά το θέμα είναι μετά να ηρεμείς κάπως, να αποφορτήσεις και να βρεις λίγο πιο καθαρά τα πράγματα. Είναι σε κρίση ο Άρης πάντως, έτσι, αυτό δεν μπορούμε να μην το πούμε. Είναι σε κρίση, διότι ίσως είναι και αυτή η ανώμαλη προσγείωση, αν θέλεις, μετά το εξαιρετικό ξεκίνημα. Αυτές οι τρεις ερείτες τώρα, οι δύο εκ των οποίων είναι και στα ντέρμπι, το εντός με τον ΠΑΟΚ, το σημερινό, δεν είναι τόσο ήττα όσο η εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο που ξενερώνει, να το πούμε και πιο απλοϊκά, τον κόσμο. Γιατί άλλα περίμενε ίσως μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα. Ίσως και γι' αυτό έχει φέρει αυτή την κρίνια, αυτόν τον προβληματισμό. Είναι το βάρη σκορ. Είναι η πρώτη ήττα του Άρη η οποία δεν κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Γιατί στα άλλα παιχνίδια που ο Άρης ιτήθηκε ήταν και καλύτερος. Ναι. Απλά μια-δυο λεπτομέρειες του κόστησαν. Σήμερα η ομάδα στο δεύτερο μήχρονο ήταν τραγική. Ήταν μια πολύ αποκαρδιωτική εμφάνιση. Δεν μπορώ να βρω τρόπο, ψάχνω έναν τρόπο εδώ και τόση ώρα να αντιληφθώ πόσο ο Άρης είχε αυτή την εικόνα στο δεύτερο μήχρονο. Ειλικρινά δεν μπορώ να τον βρω. Εντάξει, νομίζω ότι είναι μια πολύ δυνατή σφαλιάρα για τον Άρη, που μακάρι να φέρει και κάτι καλό, γιατί ο Άρης χάνει, αλλά δεν βγάζει αντίδραση. Αυτό ήταν μέχρι στιγμής το κακό. Το έκανε μόνο μία φορά με την ισοπαλία στην Τούμπα για το κύπελο, μετά την ήττα από τον Μπάς. Ναι. Η ομάδα δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση μετά από τις ήττες. Την έχει πάρει από κάτω αυτή η κατάσταση. Είναι η ατάκα που χρησιμοποιούν πολλές φορές αυτές τις περιπτώσεις. Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι ο Άρης. Ναι, και αυτό το οποίο παρατηρείται και κατά τη διάρκεια των αγώνων, όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ναι, μεν σήμερα είδαμε μια αντίδραση, αν θέλεις, με το ότι ισορρόπησε το παιχνίδι, είχε καλύτερη απόδοση, προσπάθησε να απειλήσει, αλλά δεν είχε αυτοπεποίθηση στις φάσεις, ώστε να έχει την αποφασιστικότητα ότι θα ισοφαρίσω και θα γυρίσω το μάτς. Δεν το έχουμε δει αυτό ακόμη, ούτε στα Γιάννενα, ούτε στη Νέα Σμύρνη, ούτε και σήμερα. Έχω πει ότι ο Άρης φέτος είναι μια ομάδα η οποία ακόμα προσαρμόζεται. Είναι μια πολύ νέα ομάδα που μαθαίνει από τα λάθη της και μαθαίνει να διαχειρίζεται καταστάσεις που δεν τις είχε βιώσει ξανά. Έτσι. Ο Άρης πέρασε μια ρόδινη προετοιμασία όντας αίτητος στα φιλικά του. Δεν κλείθηκε ποτέ σε φιλικά τα διαχειριστή την ήττα. Και γενικότερα ένα κλίμα ίσως λίγο πιο αρνητικό. Τώρα είναι η πρώτη φάση της σεζόν που το βιώνει αυτό. Όταν βαρύνουν τα πόδια και πρέπει να βγάλεις αντίδραση μέσα στο γήπεδο, δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό ο Άρης μέχρι στιγμής. Να βγάλει αυτή την αντίδραση στα παιχνίδια στα οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά.
Εγώ το είπα και πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ο Ερέρα παίρνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο με τον Μπάσα. Το οποίο για μένα το πλήρωσε. Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Νομίζω και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι και του κόστησε πάρα πολύ. Και για να το εξηγήσουμε και, και ποδοσφαιρικά, ποιος ήταν ο λόγος που ο Ερέρα επέλεξε τον Μπάσα. Λείπει ο Βέλεθ, ο οποίος, στον οποίο ποντάρει πολλά και ποντάρει πολλά όσον αφορά τον build-up από πίσω με την πρώτη πάσα από την άμυνα. Ο Σόζα και ο Δελιζήσης δεν το έχουν αυτό. Ο Δελιζήσης, έτσι το λέγαμε και χθες, ότι δεν μπορεί να παίξει δεξί στόπερ. Άρα η προφανής επιλογή ήταν ο Σόζα, που ναι μεν δεν έχει την πρώτη πάσα από την άμυνα και δεν μπορεί να προωθήσει τόσο καλά το παιχνίδι, είναι όμως ένα στοιχείο το οποίο μέχρι ένα σημείο το έχει ομαύρει, λόγω της ποιότητας που διαθέτει. Επιλέγει λοιπόν τον Μπάσα Βέρα για να του κάνει αυτή τη δουλειά, μια θέση την οποία δεν την ξέρει ο συγκεκριμένος, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος από την αρχή της σεζόν δεν πατάει καλά, με εξαίρεση κάποια διαστήματα σε ένα-δυο παιχνίδια, εντάξει, ναι. Και τον βάζεις εκεί πέρα για να πάρεις κάτι, χάνοντας όμως κάτι άλλο σημαντικό. Και αυτό το οποίο είχα σουάρει με τον Μπάσα δίπλα στο Μαύρο είναι ταχύτητα στην άμυνα. Και στο κέντρο της άμυνας συγκεκριμένα. Έχεις δύο αργά στόπερ και εκεί χτύπησε η ΑΕΚ. Σε αυτή τη φάση που έγινε στο πέμπτο λεπτό με τον Μπογιέ. Εντάξει, γιατί εκείνη η ευθύνη του Μπάσα. Όπως από όσο είδα και στο replay, είναι ευθύνη του Μπάσα και το δεύτερο γκολ που χάνει τον Μπόνσε. Ναι. Δεν κάνει και είναι κοντά, δεν κάνει καν κίνηση. Και στο τρίτο γκολ έχει φύγει σε ρόλο του, στο ρόλο που έχει συνηθίσει ο αμυντικός μέσος. Τραβιέται μακριά από την περιοχή και στο πλάι για να μαρκάρει το Λιβάγια. Και από εκεί ξεκινάει να δημιουργείται το κενό στο κέντρο της άμυνας και να φτάνει ο Πόνσε ανενόχλητος. Ναι, αλλά εντάξει, εκεί μπορείς να πεις ότι είναι και μια συνολική κακή λειτουργία από ό,τι ήμουν και μετά για τον Άρη. Γιατί ανοίχτηκε και ρίσκα, ράψε χώρους και το πλήρωσε. Όταν χωρίς αυτό να αποτελεί αιμονή για τον αποτελεί έτσι, όχι να το πω αιμονή για τον Μπάσα, ότι έχουμε κάτι προσωπικό με τον παίχτη προς Θεού, ο Μπάσα είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τραβάει. Και όταν κάποιος ποδοσφαιριστής δεν τραβάει, χωρίς να όλα αυτά που λέω να σημαίνουν ότι φταίει ο Μπάσα για την ήττα, έτσι. Αλλά επειδή ξεκινήσαμε από αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού, δεν γίνεται να επιμένεις έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν σου βγαίνει μέχρι στιγμής. Εντάξει, όπως το ίδιο ισχύει και με τον Κολάσο, ο οποίος έχει πάρει πολλές ευκαιρίες. Και σήμερα ήταν και πάλι πολύ κακός. Δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Και ξέρετε, με τον Κολάσο το θέμα είναι ακόμα πιο, να το πω, μεγάλο. Γιατί μιλάμε για το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο της ομάδας αυτή τη στιγμή. Ναι, οπότε ο Κολάσο, έτσι, που πήρε πάλι σήμερα την ευκαιρία και δεν έκανε πουθενά αυτή την παρουσία του στο παιχνίδι. Όχι, ο Μαχίδια και ο Σιώπης λειτουργήσαν καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Κολάσο όχι τόσο. Δεν ήταν ούτε σήμερα σε καλή μέρα. Κάνεις λοιπόν αυτό το λάθος με τον Μπάσα, το οποίο το πλήρωσε ο Άρης, με μια καλή παρουσία γενικότερα στο πρώτο ημίχρονο. Εγώ ήμουν ικανοποιημένος στον τρόπο που κυκλοφορούσε η ομάδα την μπάλα. Είχε μια ψυχραιμία, είχε μια ειρηνή, είχε μια υπομονή. Στο παιχνίδι της πάλι όμως δεν απείλησε. Καθόλου αποτελεσματικότητα, ναι. Και η μόνη φορά που το έκανε ήταν σε μια κόντρα επίθεση με τον Γκάμα. Όταν ο Άρης δηλαδή πήγε σε σετ παιχνίδι, να χρησιμοποιήσει και ένα μπασκετικό, ξεκινώντας από πίσω από την άμυνα να χτίσει κάτι, δεν κατάφερε να ανησυχήσει τον Μπάρκα και την άμυνα της ΑΕΚ. Εντάξει, εδώ βέβαια, αν το δούμε συνολικά, είναι καλή και η ΑΕΚ στο να αντιμετωπίζει αυτού του είδους το παιχνίδι, με το Γαλανόπουλο κυρίως ως κόφτη, οπότε εντάξει. Μπορούμε να το δικαιολογήσουμε και κάπως ότι είχε έναν αντίπαλο που ίσως είναι και το πιο δυνατό του σημείο αυτό. Θέλω να σου πω κάτι, Γιώργο. Η ΑΕΚ σήμερα κατέβηκε με 6 αλλαγές. Με 6 διαφορετικά πρόσωπα. Ήταν ευκαιρία για τον Άρη. Το έλεγα και πριν το παιχνίδι αυτό. Το άδειο ΑΚΑ και το rotation που θα έκανε ο Ζωνίδης και το έκανε τελικά ήταν για τον Άρη ευκαιρία στο σημερινό παιχνίδι. Να σκοράρει ένα γκολ, να πάρει το προβάδισμα και να το διαχειριστεί από εκεί και πέρα. Εντάξει. Και στο δεύτερο ημίχρονο, νομίζω ότι δεν χρήζει ιδιαίτερου σχολιασμού το τι είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν κακή εικόνα της ομάδας, ήταν τα λάθη του προπονητή. Σήμερα ο Ερέρα φταίει σε μεγάλο βαθμό. Αυτό δεν σημαίνει όμως, για μένα τουλάχιστον, ότι πρέπει να του πάρουμε και το κεφάλι. Ο Ερέρα για μένα. Γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι, όπως σωστά είπαμε και προηγουμένως, ότι το πρώτο παιχνίδι στο οποίο ο Άρης χάνει με κάτω τα χέρια ουσιαστικά.
Οπότε ναι, εντάξει, αν από το πρώτο παιχνίδι του πάρει το κεφάλι, εντάξει, δεν του δίνει καμία πίστοση χρόνου και υπομονή για να δουλέψει, να βελτιώσει και τα δύναμα σημεία. Έτσι δεν είπε κανείς ότι από τον Άρη θα περιμένουν όλα τέλεια. Είναι η πρώτη περίοδος κρίσης μέσα στη σεζόν. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα τη διαχειριστεί από εδώ και πέρα, βέβαια, και τι θα βελτιώσει. Για μένα, ναι, για μένα ο Ερέρα δεν είναι κακός προπονητής. Εντάξει. Η εικόνα του Άρη στο πρώτο ημίχρονο, για να τα λέμε όλα όπως πρέπει, είναι δικό του έργο. Και αν παρατηρήσει την εντεκάδα που παίζει στο πρώτο ημίχρονο, ο μοναδικός παίκτης από την περσινή σεζόν είναι ο Βαλεριάνος. Δεν υπάρχει άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι, δέκατε είναι νέοι ποδοσφαιριστές. Αυτό το οποίο παρουσιάσε ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο είναι δικό του έργο. Ή το έχει παρουσιάσει και σε άλλα παιχνίδια. Το αρνητικό για μένα με τον Ερέρα μέχρι στιγμής είναι ότι δεν έχει προσαρμοστεί στον βαθμό που θα έπρεπε ακόμα στο ελληνικό πρωτάθλημα και εξαιτίας της φιλοσοφίας του δεν προσαρμόζεται στον αντίπαλο. Ο Ερέρα έχει μια φιλοσοφία την οποία δεν παρεκκλίνει. Το έχουμε πει πολλές φορές. Ναι. Θέλει η ομάδα του να παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ ποδοσφαίρου άσχετα το τι παίζει ο αντίπαλος. Αυτό είναι ωραίο. Αλλά να μπορείς να το υποστηρίξεις κιόλας. Να μπορεί η ομάδα να το υποστηρίξει. Να μπορείς να το υποστηρίξεις. Ένα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο λες. Και για να μπορείς να το υποστηρίξεις πρέπει να έχεις τους παίχτες για να το υποστηρίξεις και μια δεδομένη χημεία και μια δεδομένη ομοιογένεια για να το στηρίξεις. Έτσι, αν κρίνεις εσύ και βλέπεις ότι δεν μπορείς να το βγάλεις αυτό το παιχνίδι για ολόκληρο το 90 λεπτό, τότε πας σε κάτι διαφορετικό. Τότε πας για το αποτέλεσμα και σταδιακά φροντίζεις να δουλεύεις πάνω σε αυτό το οποίο θες και όταν θα είναι έτοιμο, τότε να το εφαρμόσεις σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο γήπεδο. Απλά ο Ερέρα περιμένει αυτό το οποίο θέλει να βγάζει η ομάδα, να το δουλεύει μέσα από τους αγώνες και όχι μέσα από τις προπονήσεις. Εντάξει, αυτό δεν βοηθάει την ομάδα. Μπορεί να δουλεύει όλη την εβδομάδα αυτό το οποίο θέλει και στις αγώνες να πηγαίνει για το αποτέλεσμα. Γιατί ο Άρης αρχίζει να αυξάνει τα διαστήματα μέσω παιχνίδι του που βγάζει το τρόπο παιχνιδιού που θέλει ο Ερέρα, αλλά δεν το έχει κάνει ακόμα στον επιθυμητό βαθμό όσον αφορά το χρονικό διάστημα που θα το παρουσιάζει μέσα στο γήπεδο. Και αυτό του στοιχίζει. Όπως του στοίχισε με τον ΠΑΟΚ, του στοίχισε σήμερα και με την ΑΕΚ. Το θέμα του Ερέρα δεν είναι το αν είναι καλός προπονητής ή όχι. Καλός προπονητής είναι, αλλά δεν προσαρμόζεται ακόμα. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη. Ίσως δεν έχει μπει για τα καλά και στο κλίμα εδώ το ελληνικό ακόμη. Δεν έχει αντιληφθεί ίσως την νοοτροπία που... Ναι. Εντάξει, αυτό χρειάζεται και χρόνος γι' αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να γίνει μια μέρα στην άλλη. Το θέμα είναι κατά πόσο θα τον βοηθήσουν και τα αποτελέσματα από εδώ και πέρα για να έχει και την απαραίτητη στήριξη και την υπομονή που χρειάζεται. Αυτή τη στιγμή είπαμε δεν υπάρχει θέμα. Μας το ξεκαθάρισε και ο Χρήστανος ότι δεν υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει θέμα για σε καμία περίπτωση. Οπότε έχει ως πάνω στην πίστοση του χρόνου και την στήριξη για να βελτιώσει τα λάθη που νομίζω και ο ίδιος σήμερα τα αντιλήφθηκε γιατί ήταν πολύ ξεκάθαρα και εμφανή και οι επιλογές του τις οποίες κόστησαν. Τώρα περιμένουμε την αντίδραση. Πρέπει να δει η αντίδραση και νομίζω ότι αυτό το 4-0 θα φέρει για να κατατάξεις στα πλάνα του. Γιατί βλέπει ότι κάποιοι παίχτες τους δίνει μία ευκαιρία, τους δίνει δύο ευκαιρίες, τους δίνει τρεις ευκαιρίες, δεν του βγαίνουν. Άρα θα πρέπει να κοιτάξει τον πάγκο Ερέρα και να δώσει ευκαιρίες και σε κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές. Γιατί ακόμα και στο 4-0, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που δεν μπαίνει ο Μαρτίνες μέσα στο γήπεδο. Εφόσον έχει κρυθεί και το παιχνίδι, να πάρει χρόνο ίσως. Δεν βρίσκω λογική στο να μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Εντάξει, που είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μέχρι ένα σημείο λέγαμε ότι δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος και όντως ήθελε περισσότερο χρόνο για να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας σε σχέση με τους υπόλοιπους που ήρθαν τελευταία στιγμή, δηλαδή τον Γκάμα, τον Μαύραη. Από αυτούς που ήρθαν έτσι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Αλλά πλέον ο ποδοσφαιριστής είναι 100% έτοιμος, ο Μαρτίνες. Και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο τον οποίο δεν τον χρησιμοποιεί. Έστω αντί να βάλει τον Κολάσο να του δώσει μια ευκαιρία αυτού. Ναι. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες, ας πούμε, οι οποίοι μένουν στον πάγκο, δεν χρησιμοποιούνται ακόμα που είναι και κάποιοι εκτός αποστολής, τους οποίους δεν έχει δώσει κάποια ευκαιρία μέχρι στιγμής. Γιατί όταν θέλεις και όντως θέλει να υπάρχει ένας ανταγωνισμός στις προπονήσεις, πρέπει λίγο να ανοίξει παραπάνω το rotation και να δείξει κάποιους ποδοσφαιριστές ότι η θέση τους δεν είναι δεδομένη στην δεκάδα. Εντάξει. Ναι, προφανώς τώρα την Τετάρτη θα υπάρχει rotation. Τον Μπάσα και Κολάσο. Σίγουρα θα υπάρχει και rotation την άλλη Τετάρτη. Κοίτα, την άλλη Τετάρτη έτσι αλλιώς θα υπήρχε.
θα το έκανε με τους παιχνίδια ναι, αυτών, με τον Αίτος πάντων. Εντάξει, το θέμα είναι στα άλλα τα παιχνίδια στα οποία θέλουν να παίζουν όλοι, να πάρεις κάποιες αποφάσεις και να τους δείξεις και να δείξεις συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές ότι δεν, η εικόνα σε μια στιγμή δεν μου δίνει το δικαίωμα να σε χρησιμοποιήσω και ότι πρέπει να παρουσιάσετε κάτι καλύτερο μέσα στο γήπεδο. Αυτή τη στιγμή αν θέλετε να κερδίσετε ξανά την παρουσία σας στην εντεκάδα. Εγώ θα, αυτό το οποίο μπορώ να πω ας πούμε ότι η Ερέρα θα πρέπει να πατήσει πόδι πλέον και να προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις όσον αφορά τα πλάνα του. Γιατί αν κάτσεις και το παρατηρήσεις, στα τελευταία παιχνίδια οι επιλογές του είναι συγκεκριμένες και για την εντεκάδα και για τις αλλαγές τις οποίες πραγματοποιεί. Ναι, όντως. Σήμερα, ειδικά νομίζω εκεί που είχε κρυθεί το μάτς, μπορούσε να δώσει χρόνο στο Μαρτίνες να δει και ο κόσμος έτσι μετά από ναι. το ότι δεν θέλει να δει και σε τι κατάσταση ναι. βρίσκεται. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα του Άρη. Το πρόβλημα του Άρη δεν είναι το αν κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν τραβάνε. Είναι κομμάτι του προβλήματος. Το πρόβλημα του Άρη αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος για να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει ο Ερέρα. Απλά ο Άρης για μένα δεν πάει στη σκοπιμότητα του αποτελέσματος. Να πάρω το αποτέλεσμα. Να παίξω δηλαδή με 4-3-3, έχω τον Τιγκινί μπροστά και να χτυπήσω στην κόντρα. Γιατί ο Άρης θα μπορούσε κάλλιστα σήμερα να δώσει την μπάλα στην ΑΕΚ. Και να την αφήσει να κάνει παιχνίδι αυτή, να ανεβάσει τις γραμμές της, μια ΑΕΚ η οποία έχει και 6 αλλαγές, και να χτυπήσει την κόντρα του σε ανοιχτό γήπεδο. Ναι, δεν το έκανα. Μπορείς να πάρεις σκοπιμότητα μέχρι να είσαι έτοιμος να παρουσιάσεις αυτό το οποίο θέλεις. Και δεν κάνω υποδείξεις στον Ερέρα εγώ αυτή τη στιγμή και κανένας μας δεν μπορεί να κάνει υποδείξεις στον Ερέρα. Έτσι, κουβέντα κάνουμε. Προφανώς. Και το αναλύουμε. Απλά αυτό το πράγμα το έχουμε σημειώσει και πάλι. Εντάξει, απλά ο Άρης δεν έμαθε μία, δεν έμαθε δύο. Ήρθε αυτό το δυνατό χαστούκι τώρα από την ΑΕΚ που μακάρι να σημάνει και την αρχή κάποιων έτσι αλλαγών και μιας διαφορετικής προσέγγισης από τον Ερέρα. Και σε πρόσωπα και σε διαχείριση του παιχνιδιού. Ναι, όντως θα έχει ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρουσα πολύ αυτή η εβδομάδα. Και για το μάτς Κυπέλλου που είναι έτσι must win, όπως είπε ο Χρήστος νωρίτερα. Και εντάξει, δεν σηκώνει σε καμία περίπτωση γκέλα για τον Άρη. Πρέπει να είναι πολύ συγκεντρωμένος να καθαρίσει να τελειώνει με αυτό το παιχνίδι, να αντιστραφεί και λίγο το κλίμα και να πάει με απόλυτη συγκέντρωση στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Εκεί όπου πλέον θα έχει ακόμη ένα. Εντάξει, προφανώς και θα ήθελε ούτε άλλο στην νίκη, αλλά μετά από αυτή την βαριά ήττα τη σημερινή έχει ένα ακόμη έξτρα κίνητρο για να ψάξει τη μεγάλη νίκη που ζητάει στο τρίτο του ντέρμπι κατά σειρά. Εγώ θα σου πω με τον. Εγώ φοβάμαι περισσότερο τα παιχνίδια από όλα να σμίρει και όφη. Το ακολουθούν μετά. Δεν φοβάμαι τόσο τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Απλά θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το χαστούκι του να έρθει και άλλη τέταρτη σερί ήττα και σε τρίτο σερί ντέρμπι. Είναι η ατάκα που είπε ο Σιώπης και έχει δίκιο. Δεν είναι πρέπει, είναι όλα μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή το μάτς με τον Ολυμπιακό, άσχετα σε τι κατάσταση είναι ο Ολυμπιακός, άσχετα σε τι κατάσταση είναι ο Άρης, πρέπει να το πάρει η ομάδα. Γιατί αυτό που λες και εσύ, μια τέταρτη συνεχόμενη ήττα, θα δυσκολέψει πολύ θα βαρύνει ακόμα περισσότερο βασικά το κλίμα στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί και την Τετάρτη να νικήσεις, το να είσαι το σπάτον, δεν νομίζω ότι θα βελτιωθεί τόσο πολύ το κλίμα. Σίγουρα θα επιστρέψουν τα χαμόγελα. Εντάξει, είναι ένα μάτσο το οποίο πρέπει να κερδιθεί με κάθε τρόπο και εκεί η εμφάνιση, ίσως και αυτό που λες ότι θα γίνει το rotation, θα δει ο κόσμος νέα πρόσωπα, είναι διαφορετικού τύπου παιχνίδια αυτά. Απλά σε καμία περίπτωση δεν σηκώνει το κλίμα νέα γκέλα, έτσι, ακόμη και ισοπαλία εντός έδρας σε αυτό το παιχνίδι. Απλά πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος κάτι. Εγώ καταλαβαίνω τον εκνευρισμό του κόσμου. Εντάξει, και εγώ δηλαδή μετά από το μάτς ήμουν ανεξάλλου. Αλλά το θέμα είναι ότι χρειάζεται ηρεμία και στήριξη. Δεν το να πούμε εμείς μείνε Ερέρα, φύγε Ερέρα, το θέμα είναι ότι αποφασίζει η διοίκηση. Αυτή τη στιγμή θέμα Ερέρα δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν θα πω εγώ το ότι πρέπει να μείνει, πρέπει να φύγει. Το θέμα είναι ότι αποφασίζει η διοίκηση αυτή τη στιγμή. Το timing πάντως, για να πάρω θέση ας πούμε, δεν νομίζω ότι είναι καλό για να διώξει προπονητής. Συμφωνώ. Διότι είναι ουσιαστικά από τότε που ανέλαβε η πρώτη περίοδος έτσι, αρνητική, η πρώτη περίοδος κρίσης. Οπότε πρέπει να του δοθεί και ευκαιρία να δείξει την αντίδρασή του, πώς μπορεί να διορθώσει τα λάθη. Όχι από την πρώτη στραβή, αν πάλι από το 0 και πάλι θα είναι μεγάλο ψωγύρισμα νομίζω σε αυτή τη φάση. Τώρα, αν και στην πορεία δείξει ότι δεν αλλάζει κάτι και συνεχίζει ο Άρης να δείχνει
εικόνα του να είναι προς το χειρότερο και όχι βελτιωμένη, τώρα από εκεί και πέρα αλλάζουν τα πράγματα στην πορεία. Κοίτα, πρόσεξε με. Αν ο Ερέρα διορθωθεί και διορθώσει, τότε δεν έχεις λόγο να τον διώξεις. Γιατί και αυτός είναι ένας άνθρωπος που μαθαίνει από τα λάθη του. Βέβαια. Εντάξει. Σίγουρα βλέπει ότι γίνεται λάθη. Αν μάθει από τα λάθη του, τότε δεν θα υπάρχει λόγος να τον διώξεις. Χρειάζεται επίστοση για να προσαρμοστεί. Ναι, αν όμως βλέπεις ότι συνεχίζει να έχει πρόβλημα προσαρμογής, τότε μπορείς να το δεις διαφορετικά. Εγώ γενικότερα είμαι της νοοτροπίας και της λογικής ότι στην Ελλάδα κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να δίνουμε πίστοση χρόνου σε προπονητές και να τους δείχνουμε εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Οι ομάδες και οι επιτυχίες δεν χτίζονται από τον Ιούλιο στον Οκτώβριο. Έτσι. Θέλει χρόνο για να γίνει αυτό. Εντάξει, μπορεί να χρειαστεί να φας και κάποιες φαλιάρες προκειμένου να μάθεις και να βγάλεις αυτό το οποίο θες μέσα στο γήπεδο. Δεν γίνεται τη Δευτέρα να φτιάχνουμε ένα προπονητή και την Κυριακή να ζητάμε να μας φέρει τίτλο. Έτσι. Θέτω τώρα έτσι να... Θυμάμαι πέρσι την ίδια χρονική περίοδο, πάλι εκεί στα μέσα του Οκτώβρη και λίγο νωρίτερα ίσως, στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, τον Λουτσέσκου, να φαντάζει τρελός με όσα δηλώνει, έχει τη δική του φιλοσοφία, δεν είχε προσαρμοστεί στους ακόμη καλά, δεν του έβγαιναν στο γήπεδο τα αποτελέσματα. Υπήρχε όλο αυτό το κλίμα, πολύ χειρότερο αυτό το κλίμα που υπάρχει τώρα για τον Ερέρα στον Άρη. Πολύ μεγαλύτερη γκρίνια, τον είχαν τελειωμένο πολύ και ότι δεν έχει κανένα μέλλον στον ΠΑΟΚ. Αυτός εξακολουθούσε με τη δική του φιλοσοφία να ζητάει επίσης του χρόνου για να δείξει και ομάδα αποτελέσματα και βλέπεις τώρα ποιο είναι το κλίμα, ας πούμε, για τον Λουτσέσκου και το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Χρειάζεται ο χρόνος για να αντιληφθεί ίσως και ο προπονητής κάποια από τα λάθη του, να τα διορθώσει, να του δοθεί ευκαιρία να μην γκρεμιστούν όλα δηλαδή και πάλι από το μηδέν. Αυτό ακριβώς. Εντάξει, δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή σαν νοοτροπία Έλληνα φιλάθλου να αποβάλουμε αυτό το πράγμα. Ότι αν ένας προπονητής τρεις αγωνιστικές δεν μου φέρει την νίκη, πρέπει να τον διώξω. Εντάξει, γιατί εγώ θα θυμίσω σε κάποιους ότι την περασμένη εβδομάδα όλοι λέγανε ότι ο Άρης ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ και έπρεπε να κερδίσει. Εντάξει. Δεν γίνεται μια Κυριακή στην άλλη να ισοπεδώνουμε τα πάντα, χωρίς να δίνω άλοθη και να δικαιολογώ τον προπονητή. Σήμερα έκανε λάθη και φέρει μεγάλη ευθύνη. Εντάξει, αλλά μην ξεχνάμε τι λέγαμε πριν μια εβδομάδα. Ή μην ξεχνάμε τι λέγαμε στην αρχή της σεζόν. Που όλη η Ελλάδα μιλούσε για το ποδόσφαιρο το οποίο έπαιζε ο Άρης. Και προσπαθούσε να παίξει. Εντάξει, όλα με ηρεμία και με ψυχραιμία. Και έτσι. Χωρίς αφορισμούς. Έτσι, έτσι, ακριβώς. Ψυχραιμία χρειάζεται και υπομονή. Ωραία. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Το ρεπορτάζ τώρα από αύριο θα είναι πιο πλούσιο φυσικά. Εδώ θα είμαστε. Καλή σου συνέχεια και καλό σου βράδυ, λοιπόν. Καλό βράδυ, Γιώργο, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Νομίζω κάπως έτσι σιγά σιγά κλείνουμε την ενότητα του ΑΕΚ Άρης, την ενότητα αυτής της βαριάς ήττας της ομάδας του ΠΑΟΚ Ερέρα με 4-0 στο άδειο ΆΚΑ. Θα πάμε σε ένα ακόμη break, έχουμε ξεπεράσει 11.30 και θα επιστρέψουμε με Γάπη Γαβριλίδου, με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ, να δούμε εκεί τι γίνεται, πιθανή ενδεκάδα για το αυριανό ματς με τον Παναθηναϊκό. Να θυμηθούμε έτσι και λίγο ρετρό, λίγο πρόσφατα και όχι μόνο πρόσφατα. Παιχνίδι του παρελθόντος ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Να πούμε στο κλίμα της αυριανής αναμέτρησης που θα γίνει στις 9.30 στο γήπεδο της Τούμπας. Πάμε στο break, Βασίλη. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Εκπομπή Post Game με Γιώργο Παναγιώτη στο μικρόφωνο και Βασίλη Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Πριν από λίγο είχαμε τελικά αποτελέσματα Νάπολη-Ρώμα 1-1. Στο φινάλε ισοφάρισε η Νάπολη. Ο Ντρις Μέρτενς ήταν ο σκόρερ στο λεπτό. Δεν το έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Η Ρώμα ήταν από νωρίς, από το 14 είχε προηγηθεί με κολλή του Ελ Σαράουι. Σοφάρισαν στο τέλος οι Παρτενοπέοι. 1-1 τελικό αποτέλεσμα στο Ιταλικό Ντέρμπι. Συγγνώμη, επίσης τελικό αποτέλεσμα σε Βίλι Ουέσκα 2-1 στην Ισπανία. Και προς το φινάλε το δεύει και το ντέρμπι στη Γαλλία. Μαρσέικ Παρίσι Σεν-Ζερμέν 0-1 στο 83ο λεπτό. Πάνε για το 11-11 στο γαλλικό πρωτάθλημα. Οι Παριζιάνοι προηγούνται και στην Μασσαλία. Ενώ μπαίνουμε στην ενότητα του αυριανού ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, μπαίνουμε στους ρυθμούς του αυριανού ντερμπί, ή μάλλον όχι, πριν μπούμε να αναφέρουμε και έτσι για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού ότι ο Λιούις Χάμιλτον είναι πρωταθλητής στην Φόρμουλα 1 από σήμερα, για 5η φορά στην καριέρα του. Τερμάτισε 4ο σήμερα πίσω από τον νικητή Verstappen στο Grand Prix του Μεξικού. Ωστόσο, κατέκτησε το πρωτάθλημα και μαθηματικά. Μόλις ο τρίτος οδηγός με 5 παγκόσμιους τίτλους μετά από Χουάν Μανουέλ Φάντζιο και Μίκαελ Σουμάχερ, ο Λιούις Χάμιλτον. Μάλιστα.
Αυτά έτσι και για τη σύντομη αναφορά στα της Formula 1 που είχαμε πρωταθλητή. Θα μπούμε σιγά σιγά τώρα στην ενότητα του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Και πριν φιλοξενήσουμε και την αγάπη Γαβριλίδου στην τηλεφωνική μας γραμμή, να πάμε να θυμηθούμε πρώτα τι έγινε πέρσι αρχικά στο περσινό ντέρμπι το οποίο ο ΠΑΟΚ είχε μετατρέψει σε περίπατο με one man show από τον Δημήτρη Πέλκα που είχε πετύχει δύο υπέροχα γκολ, εκπληκτική πρώτη εκτέλεση, εκπληκτική ενέργεια στο δεύτερο γκολ. Και κερδίσει με 4-0 ο ΠΑΟΚ πέρσι τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Να θυμηθούμε έτσι λίγο με ένα ηχητικό τι είχε συμβεί στο περσινό ματς, Βασιλή. Πέλκα στο σούτ με το δεξί, εκπληκτικό σου την μπάλα στα δίκτυα. Ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ με ένα φανταστικό γκολ από τον Δημήτρη Πέλκα. Είναι εντυπωσιακή η τροχιά που παίρνει η μπάλα από το δεξί. Ενός από τους πιο χαρισματικούς δικούς του νεαρούς παίκτες. Ο Πέλκας στην πλάτη του Κολοβέτσιου μπήκε ωραία στην περιοχή. Ο Πέλκας κράτησε, πλάσαρε, φοβερό γκολ! Καταπληκτικό γκολ από τον Πέλκα στο 51. Ο οποίος έπιασε στον ύπνο όλη την άμυνα του Παναθηναϊκού. Έκανε κοντρόλ με το στήθος. Περίπατο στη μικρή περιοχή, πλασέ πάνω από το Διούδη για το 2-0. Φανταστικός Δημήτρης Πέλκας. Ο ΠΑΟΚ που ανεβάζει πολύ γρήγορα. Τέσσερις παίχτες στην επίθεση και ο πέμπτος παρέα ήταν ο Μαουρίσιο που έχει χώρο. Έκανε το σουτ. Η μπάλα βρίσκει στον Ινσούα. Ο Στυλιαράς δίνει το πέναλτι. Πέναλτι και κίτρινη κάρτα, άρα κόκκινη για τον Αργεντινό. Στο 66 όπλησε, σούταρε ο Μαουρίσιο. Ο Στυλιαράς λέει πέναλτι και δεύτερη κίτρινη. Όχι μόνο πέναλτι, δεύτερη κίτρινη για τον Ινσούα. Κολούρης εναντίον Διούδη. Με συμπληρωμένα 67 λεπτά στο ρολόι, 3-0 ο ΠΑΟΚ. Φεύγει στα δεξιά ο Διούδης, πάει η μπάλα από το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Κουλούρη στα αριστερά για το τρίτο γκολ. Υπάρχει χώρος αριστερά για τον Κρέσπο. Ο ΜΑΚ επιλέγει τον αριστερό διάδρομο τώρα για τον Ισπανό. Επικίνδυνα στην περιοχή ο ΠΑΟΚ. Ο Πρίγιοβιτς θα γυρίσει, 4-0. Reverse κίνηση από το Σέρβο και η μπάλα στον ουρανό των δικτύων του Διούδη. Έτσι, εμφαντική νίκη για τον ΠΑΟΚ. Είχε διαμορφωθεί τον περσινό 4-0 στην Τούμπα του ΠΑΟΚ επί του Παναθηναϊκού. Πάλι Οκτώβριο ήταν, αν θυμάμαι σωστά. Όχι, ψέματα, Δεκέμβριο ήταν λίγο πιο αργά το παιχνίδι πέρσι. Το πρώτο ντέρμπι ήταν τη σεζόν. Ήταν το πρώτο μάτσο που έχουμε κόσμο στην Τούμπα την περσινή σεζόν, αφού είχε κτίσει την ποινή των 7 αγωνιστικών του ξεκίνημα. Να θυμηθούμε όμως και ένα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό, το οποίο νομίζω το θυμούνται όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ήταν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που έχει ξεχωρίσει την σύγχρονη ιστορία των αγώνων μεταξύ των δύο ομάδων. Νομίζω έχει μείνει χαραγμένο στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ. Με εκείνο το εκπληκτικό γκολ φάουλ του Παύλου Γκαρσία το 2010, που ο ΠΑΟΚ είχε μειώσει διαφορά από την κορυφή όπου ήταν ο Παναθηναϊκός στο -2, είχε μπει σε τροχιά τίτλου βέβαια. Θυμούνται οι φίλοι του ΠΑΟΚ τι είχε ακολουθήσει και συνέχεια εκείνη τη σεζόν. Ας θυμηθούμε όμως έτσι λίγο το ηχητικό απόσπασμα από την μετάδοση από την Νόβα του φανταστικού γκολ εκείνου που είχε πετύχει ο Παύλο Γκαρσία κάνοντας το 2-1 εκείνη τη βραδιά στην κατάμεση Τούμπα. Ο Γκαρσία προετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ με πολύ φάλτσο γκολ. Καταπληκτικό γκολ από τον Παύλο Γκαρσία στο 59, 1-0 ο ΠΑΟΚ. Η Τούμπα παίρνει φωτιά. Βλέπετε τι γίνεται, πόσο έξαλλοι είναι οι πανηγυρισμοί για αυτό το απίστευτο γκολ του Ουρουγανού. Απευθείας χτύπημα φάουλ. Το 1-0 είχε κάνει ο Γκαρσίας, το συγγνώμη πριν μου ξέφυγε ότι είχε κάνει το 2-1. Ο Σισέ έχει σοφαρίσει 1-1 και ο Μουσλίμου είχε κάνει το 2-1 δίνοντας τη νίκη στον ΠΑΟΚ εκείνο το βράδυ. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που ξεχωρίζει έτσι από τη σύγχρονη ιστορία των αγώνων μεταξύ των δύο ομάδων στο γήπεδο της Τούμπας για το πρωτάθλημα βέβαια, γιατί υπάρχει το 4-0 στον ημιτελικό του κυπέλου που είχε στείλει τον ΠΑΟΚ στον τελικό κυπέλου πρόπερση. Θα πάμε όμως τώρα στα τωρινά, στα αυριανά που έρχονται. Θα καλησπερίσουμε την αγάπη Γαβριλίδου, θα τη βάλουμε στην παρέα μας για να μας δώσει και περισσότερο κλίμα, περισσότερο ρεπορτάζ ενώ στο αγώνα. Τι κάνεις, αγάπη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, όλα καλά, εσύ? Μια χαρά, μια χαρά. Να, εδώ άκουγα θυμόμαστε. Και εγώ τώρα, ναι. Τα θυμήθηκα λίγο. Δεν ξέρω αν θυμάσαι εσύ κάτι καλύτερο, κάποια άλλη πιο έντονη στιγμή από ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός του πρόσφατου παρελθόντος ή και του παλιότερου. Όχι, νομίζω αυτά είναι και για τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, έχει ανοίξει λίγο ψαλίδα. Το ΠΑΟΚ έχει πάρει νίκες με πολύ μεγάλα σκορ, 4-0, 3-0. Νομίζω ότι πλέον αυτά είναι που ξεχωρίζουν
Και φυσικά περιμένουμε και αύριο να δούμε τι θα προκύψει. Ο ΠΑΟΚ είναι καλά, ο Παναθηναϊκός είναι καλά, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω την άποψη που έχουν οι περισσότεροι από το ξεκίνημα της σεζόν. Πιστεύω ότι τώρα έρχονται τα δύσκολα τεστ για τον Παναθηναϊκό και εδώ θα φανεί αν όντως τα μωρά του Δόνη, όπως λένε όλοι, μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω φέτος. Ναι, όντως είναι crash test και το αυριανό παιχνίδι και αυτά που ακολουθούν με ΑΕΚ και Ολυμπιακό για τους πράσινους. Και να δούμε όντως αν μπορούμε να υπολογίσουμε το φετινό Παναθηναϊκό ως μια ομάδα που δεν ξέρω να είναι στην πεντάδα μέχρι που μπορεί να φτάσει. Να μετρηθεί και ο ίδιος, να μετρήσει τις δυνάμεις του για το ποιες θα είναι οι επιδιώξεις του φέτος. Εντάξει, έχει ενθουσιασμό σίγουρα, έχει ξεκινήσει καλά, έχει πάρει τα αποτελέσματα. Αλλά χαρακτηριστικό παράδειγμα για μένα, ας πούμε, και ο Άρης που στο ξεκίνημα κόντρα σε εύκολους αντιπάλους ήταν καλά. Και είδαμε ότι με το που άρχισαν τα δύσκολα από Πανιόνιο, αν θυμάμαι καλά, και μετά, ναι, έχει θέματα. Ναι, και έτσι και το Παναθηναϊκό έχει ενθουσιασμό, έχει καλό κλίμα, έχει αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι από αύριο και μετά ξεκινάει μια σειρά αγώνων με πολύ πιο δύσκολους αντιπάλους, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Εκεί νομίζω ότι θα φανεί τι μπορεί να κάνει φέτος. Γιατί εντάξει, είναι εύκολα τα σερί σε παιχνίδια με πιο εύκολους αντιπάλους, αλλά στα δύσκολα νομίζω ότι φαίνεται. Είναι δύο τεστ. Ναι. Και ποια θα είναι και η παράμετρος ότι έχει μια πολύ άπειρη ομάδα με πολλούς νεαρούς παίκτες. Πώς θα μπορέσουν να σταθούν σε μια έδρα όπως η Τούμπα που θα είναι γεμάτη λογικά αύριο πάλι. Αυτό. Εντάξει, σίγουρα είναι μια ομάδα με φρεσκάδα, με καλή φυσική κατάσταση και λόγω των λυκειών που υπάρχουν. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχουν λύσεις και αυτοί οι παίκτες επιβαρύνονται από παιχνίδι σε παιχνίδι, νομίζω ότι σιγά σιγά θα του βγαίνουν του Παναθηναϊκού και κούραση και πίεση. Και γενικά νομίζω ότι είναι κρίσιμο το κομμάτι από εδώ και πέρα για όλη την ομάδα τους. Και απλά σου λέω, εγώ δεν συμφωνώ με αυτήν την... το κλίμα που έχει διαμορφωθεί ότι είναι μία ομάδα που μπορεί να καταφέρει όλα. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι αυτή η ομάδα έχει ταβάνει. Ναι. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα θα φανεί αυτό. Πάντως και ο ΠΑΟΚ από τη δική του πλευρά πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένος, να δώσει την απαιτούμενη προσοχή στο μάτς, διότι είδαμε και το πρόσφατο παράδειγμα της περασμένης Πέμπτης με τη Βίντη, όπου μάλλον ήταν λίγο αλλού το μυαλό του, υποτίμησε την αντίπαλο, δεν ξέρω, ίσως αυτή η μέτρια εικόνα που είχε συνολικότερα στην αποδοσή του το τελευταίο διάστημα του βγήκε σε αρνητικό αποτέλεσμα, να μην την πληρώσει ξανά εντός έδρας. Σίγουρα, νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ ξέρουν όλοι ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επαναληφθεί σε καμία περίπτωση στο πρωτάθλημα. Γιατί στην Ευρώπη, εντάξει, δυσκόλυψαν μεν τα πράγματα, γιατί πλέον είναι και η Βίτη στους τρεις, είναι και η Μπάτε στους τρεις και ο ΠΑΟΚ στους τρεις. Η Τσέλση φυσικά έχει φύγει, νομίζω δεν τίθεται θέμα να μιλάμε για την Τσέλση. Αλλά από την άλλη έχει την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ στα επόμενα τρία παιχνίδια να καταφέρει κάτι καλό και να πάρει αυτό στο εισιτήριο. Και με τη Βίτη εκτός και με την Πάτε. Τελευταία αγωνιστική στην Τούπα και φυσικά στο Λονδίνο με την Τζέλση. Στο πρωτάθλημα όμως δεν υπάρχει περιθώριο νομίζω. Δεν μπορείς ποτέ να βασίζεσαι στο γεγονός ότι οι αντίπαλοι θα κάνουν στραβοπατήματα. Πρέπει όπως και να έχει ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει με νίκες. Μπορεί να φαντάζει λίγο περίεργο από τη στιγμή που πλέον έχει αποκτήσει μια μικρή απόσταση, αλλά νομίζω ότι μέχρι να ανοίξει η ψαλίδα σε ικανοποιητικό επίπεδο κανένας στον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να εφησυχάσει. Γιατί ξέρουν όλοι ότι με το παραμικρό μπορεί να αλλάξει η κατάσταση στην κορυφή. Οπότε από πλευράς νοοτροπίας πιστεύω ότι αύριο η ομάδα θα μπει όπως είχε βγει και σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος με την ίδια σοβαρότητα, γνωρίζοντας ότι πρέπει να πάρει άλλους τρεις βαθμούς και να συνεχίσει. Ναι. Και πέρα, ναι, ήταν κακό το βράδυ την Πέμπτη σίγουρα, αλλά ξέρουν στον ΠΑΟΚ ότι το αυριανό παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικό και κατά τη γνώμη μου πολύ πιο σημαντικό σε αυτή τη φάση. Ναι, εφόσον και είναι ξεκάθαρο ότι φετινός κυρίαρχος στόχος του ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα, έτσι νομίζω το 8 στα 8 αύριο στην Τούμπα και σε ένα παιχνίδι που δεν πάβει να είναι ντέρμπι σε όποια κατάσταση και αν είναι οι δύο ομάδες, έτσι. Ναι, θέλει ο ΠΑΟΚ να συνεχίσει το σερί του. Από εκεί και πέρα προβλήματα δεν υπάρχουν πέραν του Μαουρίσιο, έτσι. Όχι, όχι. Μόνο Μαουρίσιο πλέον είναι εκτός. Νομίζω έχει ακόμη μπροστά του αρκετό διάστημα για να επιστρέψει. Από εκεί και πέρα, κανονικά στην αποστολή ο Βιερίνια και όπως όλα δείχνουν θα ξεκινήσει και στο βασικό σχήμα. Έξω Καρέλης, μέσω ΑΚΠΟΜ. Είναι οι δύο που συνήθως αλλάζουν στις αποστολές. Αυτή τη φορά ο ΑΚΠΟΜ είναι κανονικά μέσα, ο Καρέλης έμεινε εκτός.
Εκτός έμεινε και ο Χατσερίδης, εκτός έμεινε και ο Κίτσιου και ο Μαλεσάς και φυσικά ο Σιαμπάνης από τους τερματοφύλακες και ο Γλύκος. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου πάει με μια συνταγή γνωστή στο αυριανό παιχνίδι, δηλαδή επιστρέφουν όλοι στο βασικό σχήμα. Μικρές αλλαγές σε σχέση με το μάτι με τη Βίντι, με το Βιερίνι να επιστρέφει, το Βέμπλουμ να επιστρέφει, το Πρίγιοβιτς να επιστρέφει στο βασικό σχήμα. Και από εκεί πέρα στα άκρα νομίζω ότι πάλι θα έχουμε αλλαγές με τον Ζαμπά και τον Μπίσεσβαρα να ξεκινούν αυτή τη φορά. Για να τα πούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, ο Πασχαλάκης θα είναι στο τέρμα, ο Μάτος στα δεξιά. Βέβαια, πραγματικά πιστεύω ότι ο Μάτος θέλει οπωσδήποτε ανάσεις, οπωσδήποτε. Δηλαδή, η εικόνα την Πέμπτη με τη Βίντι ήταν αποκαρδιωτική. Ναι, έπρεπε να ψάξουμε για να βρούμε μια σωστή ενέργεια, όχι... Και στο τέρμα με τον Άρη που είχε προηγηθεί δεν ήταν καλός επίσης, ο Βραζιλιάνος. Ναι, αλλά εντάξει, την Πέμπτη νομίζω ότι ό,τι έκανε ήταν καλό για τον αντίπαλο. Ήταν φώναζε ότι θέλει ανάσες, πραγματικά. Σε κάποια φάση, σήμερα στις δοκιμές, δοκιμάστηκε ένα σχήμα με τον Βιερίνια στα δεξιά και τον Τόσκα στα αριστερά. Δεν φαίνεται βέβαια να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση αν το δούμε, ανάλογα και με την εξέλιξη φυσικά του αγώνα, αύριο στην πορεία. Πραγματικά ο Μάτος οπωσδήποτε θέλει ανάσες. Απ' την άλλη έχει μείνει εκτός ο Κίτσιου, οπότε φαίνεται για μια ακόμη φορά ότι ο Λουτσέσκου δεν τον εμπιστεύεται τον Κίτσιου για αυτή τη θέση τουλάχιστον την δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι, οπότε θα πρέπει να είχε δώσει μια ευκαιρία και στο κύπελλο κόντρα στον Άρη, δεν ήταν καλή και η εμφάνισή του. Και από εκεί και πέρα δεν τον ξαναείδαμε ούτε σε αποστολή τον Κίτσιου. Ναι, απλά υπάρχει θέμα με το Μάτος. Δηλαδή πλέον νομίζω ότι είναι κακό και για την ομάδα και για τον ίδιο το γεγονός ότι δεν έχει πάρει ανάσεις. Είναι ξεκάθαρο. Αύριο θα έχει να αντιμετωπίσει πάλι καλούς αντιπάλους. Θέλει φρεσκάδα ο Μάτος. Δεν έχει ξεχάσει προφανώς να κάνει όσα έκανε. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχει καθαρό μυαλό, κάτι που πηγάζει από την κούραση. Και είναι λογικό. Γι' αυτό και πιστεύω, σου λέω, ότι δεν αποκλείεται, αν όχι αύριο στο επόμενο παιχνίδι, να το δούμε σε κάποια φάση αυτό τον Βιερίνερ, δηλαδή να πηγαίνει δεξιά και τον Τόσκα αριστερά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή επιστρέφει ο Βέρμπλουμ δίπλα στον Κάνιας, με τον Μπέλκα στο γνωστό του ρόλο λίγο πιο μπροστά να κινείται. Ζαμπά και επίσης Βαστάκρα και Πρίγιοβιτς επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό είναι το σχήμα, νομίζω, με όλα τα βαριά χαρτιά μέσα. Κάτι που περιμέναμε και γι' αυτό λόγο έγιναν και οι αλλαγές από τη Βίντι για να πάρουν ανάσες αυτοί που έπρεπε και ουσιαστικά να δοθεί το βάρος στον αγώνα πρωταθλήματος. Γιατί όπως είπες και εσύ, όπως και έναν Παναθηναϊκός, δεν πάμε να είναι ένα ντέρμπι, ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες και στον ΠΑΟΚ το ξέρουν πάρα πολύ καλά νομίζω. Γι' αυτό το λόγο δεν υποτιμούν σε καμία περίπτωση τον Παναθηναϊκό, όπως και να είναι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ναι. Τώρα από την άλλη και ο Παναθηναϊκός έρχεται γεμάτος στην Τούμπα, γεμάτος σε λύσεις, όλοι είναι μέσα. Ακόμη και ο Μουνιέ που είχε ένα μικρό θέμα ταξίδευε κανονικά στην Θεσσαλονίκη, οπότε είναι όλοι εδώ. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για τις σκέψεις του Δόνη για το βασικό σχήμα. Ο Διούδης θα είναι στο τέρμα, ο Ενσιό και ο Κολυμπαλή στα άκρα και ο Κολοβέτσιος μαζί με το Μαυρομάτι στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή θα είναι ο Κουρμπέλης με τον Δόνη, με τον Χατζή Θεοδωρίδη, να έχει έναν αντίστοιχο ρόλο Πέλκα, να κινείται δηλαδή ελεύθερα λίγο πιο μπροστά τους. Χατζή Γιωβάνης, Μπουζούκης και Μακέντα, ο οποίος θα είναι στην κορυφή, θα είναι στην επίθεση. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Δόνης φορτώνει τη μεσαία γραμμή, θέλοντας να χτυπήσει ίσως εκεί τον ΠΑΟ και σε ταχύτητα, με Κουρμπέλη και Δόνη. Σίγουρα έχει ταχύτητα, σίγουρα έχει τρεξίματα, σίγουρα έχει πνευμόνια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Από την άλλη, απέναντι θα είναι ο Κάνιας και ο Βέρμπλουμ. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Έχουμε δει στην πράξη ότι ο ΠΑΟ γενικότερα με ομάδες που τρέχουν στο κέντρο έχει θέμα. Ναι. Και... φάνηκε και προχθές με τη Βίντι. Θα έχει ενδιαφέρον νομίζω... τώρα και το δίδυμο με το Βέρμπλουμ έτσι να έρχεται στην δεκάδα ξανά. Σουηδός. Έχει ναι μεν τη σκληράδα απέναντι σε... δεν νομίζω ότι κάποιος από τους χαφ του Παναθηναϊκού μπορεί να τον κοντράρει εύκολα σε μονομαχίες, αλλά ίσως, όπως λες, υστερεί σε ταχύτητα ίσως σε αυτό το τομέα του παιχνιδιού.
ο ΠΑΟΚ. Ναι, αλλά νομίζω ότι και την Πέμπτη φάνηκε, τουλάχιστον στα δικά μου τα μάτια, ότι σε σχέση με τον Σάκχοφ, κόντρα στο κέντρο της Βίτη, ο Βέλμπρομ νομίζω ότι θα ήταν πιο χρήσιμος. Ναι. Γιατί ναι, το δίδυμο γενικότερα, το δίδυμο Κάνια Σάχοφ δεν νομίζω ότι έχει ταιριάξει. Όχι, όχι. Ναι, δεν απέδωσε καθόλου. Δεν ταιριάξει και σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί η Βίτη πραγματικά έτρεχε πάρα πολύ. Από τη στιγμή που και οι δύο ήταν αργοί, δεν μπορούσαν να το αντιμετωπίσουν αυτό και φυσικά δεν είχαν και το... δεν είναι κανένας στους δύο καθαρός κόφτης για να πεις ότι μπορεί να διαχειριστεί έτσι το παιχνίδι. Απ' την άλλη ο Βέρμπλουμ το έχει αυτό το στοιχείο και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο κιόλας επιστρέφει έτσι αύριο για να αντιμετωπίσει τους συγκεκριμένους παίκτες και νομίζω ότι γενικότερα σε σχέση με το δίδυμο Κάνια Σάκοφ, όταν μπεις με τον Ισπανό είναι καλύτερα τα πράγματα στη μέσα γραμμή. Εντάξει. Νομίζω ότι τώρα ειδικά διαπιστώνουμε όλοι πόσο χρήσιμος είναι ο Μαουρίσιο. Ένας παίκτης που για πολλούς δεν ήταν αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ. Ίσως και να μην ήταν, αλλά βλέπεις τώρα πόσο πολύ λείπει και πόσο πολύτιμος ήταν στη μεσαία γραμμή και πόσες δουλειές έκανε. Ναι, ειδικότερα στη δημιουργία του παιχνιδιού. Ο ΠΑΟΚ δεν δημιούργησε σχεδόν ούτε μια κανονική κλασική ευκαιρία στο ματς με τη Βίτη προχθές που έλειπε ο Βραζιλιάνος. Όπως επίσης και στο προηγούμενο ματς που έλειπε με τον Άρη στο Κλάνο της Βικελίδης, που ήταν παιχνίδι διαφορετικού τύπου βέβαια, και πάλι δεν είναι σε σετ παιχνίδι, δεν δημιούργησε κάποια φάση. Οι ευκαιρίες που έκανε ήταν στην κόντρα όταν βρήκε ανοιχτό χώρο. Οπότε σε αυτόν τον τομέα ο Μαουρίσιο είναι ξεκάθαρη, πολύ εμφανής η απώλειά του. Και νομίζω είναι ενδεικτικό και το γεγονός ότι σε αυτά τα παιχνίδια που λείπει ο Μαουρίσιο, ο Πέλκας αναγκάζεται να καταπίνει πολύ περισσότερα χιλιόμετρα από ό,τι στα προηγούμενα παιχνίδια, γιατί ακριβώς είναι αυτός ουσιαστικά από μόνος του προσπαθεί να δημιουργήσει και να μεταφέρει μπάλες από την άμυνα στην επίθεση. Ενώ όταν πεις ο Μαουρίσιο, αυτό το πράγμα μοιράζεται. Ναι. Έτσι και όσο έχουν βρει και οι δύο τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να συνεργάζονται μες στο γήπεδο, έχουν αποκτήσει χημεία και είναι λογικό, γιατί έχουν τόσα παιχνίδια συνεχόμενα μαζί και φαίνεται και στην πράξη όλο αυτό. Ναι. Εντάξει, ο Μαουρίσιο είναι εκτός. Προφανώς το δίδυμο Βέρμπλουμ Κάνια αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο δυνατό για τον ΠΑΟΚ. Ο Βέρμπλουμ ανεβαίνει. Ήταν πολύ καλύτερος νομίζω στο Χαριλάου σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι πλέον καλά και από πλευράς φυσικής κατάστασης και τακτικά έχει αφομοιώσει αυτά που ήθελε ο Λουτσέσκου. Και φυσικά στον ΠΑΟΚ περιμένουν πάρα πολλά και από αυτόν. Γιατί είναι ένας παίκτης που ήρθε εδώ με μεγάλες περγαμηνές και καλείται πλέον σιγά σιγά να το δείξει μετά από ένα διάστημα περίπου 2 μηνών. Ναι. Πρέπει σιγά σιγά και αυτός να δείξει πράγματα. Είναι καλύτερα, είναι θετικό αυτό, αλλά σίγουρα όλοι περιμένουν πολλά περισσότερα. Έτσι. Τώρα... Νομίζω ότι το αγωνιστικό κομμάτι αυτά είναι. Ναι, σαφώς αύριο τώρα στις 9.30 η Σέντρα. Θα έχουμε πολύ περισσότερα μετά το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, σήμερα είδα και από Γιώργο Σαββίδη και από Ιβάν Σαββίδη κάποιες δηλώσεις και με αφορμή την επέτειο του όχι, την 29η ημέρα της 28 Οκτωβρίου. Γενικότερα, πολλοί παίκτες έστειλαν τα δικά τους μηνύματα με αφορμή τη σημερινή ημέρα. Ο Γιώργος Σαββίδης φυσικά, ο Ζαμπά, ο Άρντα, ο Πέλκας, ο Λιμνιός. Πάρα πολλοί τοποθετήθηκαν μέσα στο social media και φυσικά και ο Ιβάν Σαββίδης που νομίζω ότι έτσι με αφορμή τη σημερινή επέτειο θέλησε να στείλει και ένα άλλο μήνυμα με ποδοσφαιρικές προεκτάσεις, αν μπορούμε να το πούμε. Ένα μήνυμα κατά του φασισμού και της βίας. Νομίζω ότι μετά και το πανό που ανέβηκε στο κλάν της Βικελίδης, το συγκεκριμένο θέμα απασχόλησε ιδιαίτερα τον Ιβάν Σαββίδη. Θυμόμαστε όλοι ότι τον προηγούμενο Κυριακή ο Γιώργος Σαββίδης και γενικότερα τον ΠΑΟΚ εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το πανό που είχε ανέβει, το οποίο είχε μεταξύ άλλων και εθνικιστικά σύμβολα που ενέπλεκε και τον Ιβάν Σαββίδη και όλη την οικογένεια γενικότερα και του ΠΑΟΚ. Δεν το είδαν στον ΠΑΟΚ φυσικά αυτό με καλό μάτι. Από την άλλη το πρόστιμο για το συγκεκριμένο πανό ήταν πολύ μικρότερο σε σχέση με πρόστιμα ας πούμε για τη Μακεδονία, που επίσης είναι κάτι που προκαλεί εντύπωση. Ναι, όντως. Και έτσι ο Ιβάν Σαββίδη σήμερα έστειλε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο, ουσιαστικά λέγοντας ότι πρέπει όλοι να πούνε ένα μεγαλοπλεπέστατο όχι και στο φασισμό και στην αθλητική βία,
Και γενικότερα να το δούμε λίγο, για να το πούμε απλά, να το δούμε λίγο όλοι αλλιώς και να καταλάβουμε ότι όλα αυτά δεν χωράνε στον αθλητισμό και πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο. Έτσι, πολύ σωστά. Ήταν ένα ιδιαίτερο μήνυμα, να το διαβάσουμε έτσι επιγραμματικά. Ναι. Για να το ακούσουν και όσοι δεν είχαν την ευκαιρία, επιλέγω τη μέρα υπερηφάνειας του έθνους μας, την ημέρα του όχι, για να απευθυνθώ σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το ελληνικό ποδόσφαιρο, φιλάθλους και παράγοντες όλων των ομάδων, ζητώντας να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των ηρώων μας 78 χρόνια πριν και να ενωθούμε απέναντι στον κοινό μας εχθρό, τον φασισμό και τη βία. Σας καλώ όλους να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά τις φασιστικές συμπεριφορές και τα σύμβολά τους που έκαναν την εμφάνισή τους στα ελληνικά γήπεδα. Σας καλώ να καταπολεμήσουμε ενωμένοι τα φαινόμενα αθλητικής βίας που πληγώνουν την ελληνική κοινωνία. Έφτασε η ώρα να πούμε όλοι μαζί το δικό μας όχι σε εκείνους που προσπαθούν να αναβιώσουν στα ελληνικά γήπεδα τις συνθήκες διάλυσης της ανθρωπιάς και ευαισθησίας του ελληνικού λαού. Με τιμή, Ιβάν Σαββίδης, νομίζω ξεκάθαρο το μήνυμά του. Ξεκάθαροι αποδέκτες. Και έτσι νομίζω το περίμενε αυτό και με αφορμή τη σημερινή ημέρα τοποθετήθηκε και αυτός. Γιατί προφανώς είναι κάτι που τον αγγίζει και γενικότερα τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βέβαια. Από εκεί πέρα έχει και το ντέρμπι της K19 σήμερα, αγάπη, έτσι, το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Για να κλείσουμε έτσι με αυτό. 3-2 ΠΑΟΚ έμεινε μόνο στην κορυφή, έτσι, μετά από αυτή την νίκη. Ήταν ντέρμπι κορυφής κοντρά στους νέους του Παναθηναϊκού. Παιχνίδι με μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια. Είχαμε συνηθίσει στην K19 του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα να πανηγυρίζει εύκολες νίκες γενικότερα στο πρωτάθλημα. Τώρα φυσικά είχε απέναντι της μια πολύ δυνατή ομάδα, γιατί όπως είπες και εσύ, ήταν ο ντέρμπι κορυφής. Το πήρε τελικά με 3-2 και το χάρηκαν πάρα πολύ και ο Παύλο Γκαρσία και οι παίκτες του. Σημαντικό γιατί γίνεται δουλειά στην K19. Μεσοβδόμαδα κιόλας κέρδισε και στο Youth League τον Απόλλωνα Μεσού και προκρίθηκε στην επόμενη φάση με 2-0. Είναι μια φουρνιά που γενικότερα έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Είναι δύσκολη συγκυρία και το ξέρουν όλοι νομίζω, γιατί μιλάμε για μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ κυνηγάει τίτλους, ναι. Έχει πολύ υψηλούς στόχους. Πόσο η εύκολα είναι μπορεί πολύ μεγάλη. Να δοθεί χώρο σε αυτά τα παιδιά, έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ εύκολο, ειδικά τα προηγούμενα χρόνια το ακούγαμε, να λέμε ότι θέλουμε τα δικά μας παιδιά. Από την άλλη, όταν θα παίξει, βάλει το χι παίκτη από την K20, νομίζω ότι δεν είμαστε όλοι μας έτοιμοι να δώσουμε το χρόνο και το χώρο που θα θέλει. Ναι, όντως. Αυτό είναι γενικότερα ελληνικό φαινόμενο. Και επειδή κάναμε και την κουβέντα για τον Παναθηναϊκό νωρίτερα, να μην ξεχνάμε μάλλον όλοι ότι κατά ανάγκη συμβαίνει αυτό που συμβαίνει φέτος στον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω σε άλλη περίπτωση να το βλέπαμε, αν ήταν διαφορετική οικονομική κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς. Οπότε αυτό ίσως πρέπει γενικότερα από τη ρίζα να αλλάξει η νοοτροπία στο συγκεκριμένο θέμα. Και για τα τμήματα υποδομής και για το πόσο εύκολα και κατά πόσο θα δίνεται ο χρόνος και ο χώρος αυτά τα παιδιά για να παίζουν στις πρώτες ομάδες και να πρωταγωνιστούν. Σίγουρα, σίγουρα. Αλλά εντάξει, δίνουν τη δική τους μάχη, βλέπουμε ότι καταφέρνουν πράγματα, πλέον ακούγονται και στην Ευρώπη, γιατί το Youth League είναι κάτι που το παρακολουθούν όλοι, ειδικά στα μεγάλα κλαμπ. Και σκάουτερ αρκετοί. Δίνουν πολύ μεγάλη βαρύτητα. Ναι, ακριβώς. Και οι σκάουτερ, οπότε νομίζω ότι είναι καλό για όλους. Έτσι. Και σημαντικό βέβαια και για τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Ωραία. Έγινε αγάπη, να σε ευχαριστώ πολύ. Αύριο φυσικά τα περισσότερα από την Τούμπα με όλο το ρεπορτάζ και πριν και μετά τον αγώνα. 9.30 το μάτι, θα θυμίσουμε και στον κόσμο το παιχνίδι στην Τούμπα. Καλό σου βράδυ, αγάπη λοιπόν, καλή ξεκούραση. Αυτά λοιπόν και από την αγάπη Γαβριλίδου, εν ώψη του αυριανού ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός στις 9.30 στην Τούμπα. Ενώ διαβάζω τώρα πριν από λίγο, φέρεται και η επίσημα η Λέστερ να έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του ιδιοκτήτη της μετά από αυτή την σοκαριστική τραγική είδηση που είχαμε χθες βράδυ με τη συντριβή του ελικοπτέρου του Ταϊλανδού ιδιοκτήτη της αγγλικής ομάδας σε ηλικία 70 ετών ο Ταϊλανδός ιδιοκτήτης Λέστερ. Μετά τη χθεσινή τραγωδία, συντριβή του ελικοπτέρου έξω από το King Power Stadium, την έδρα της αγγλικής ομάδας, και ήταν ανάμεσα στους 5 ανθρώπους οι οποίοι σκοτώθηκαν. Μάλιστα, δυστυχώς. Πολύ δυσάρεστη είδηση που έχει συγκλονίσει γενικότερα και την Αγγλία και το διεθνή χώρο. Εμείς θα κάνουμε ένα τελευταίο break
Τελευταίο Βασίλη, πρώτο τελευταίο, θα δούμε πώς θα κυλήσει την πορεία. Θα έχουμε και σταμάτη Μουρελή στη συνέχεια, διότι έχει και αγώνα μπάσκετ αύριο. Άρης Ολυμπιακός στο Νιγκάλης Χολ στις 5 αυτό το παιχνίδι. Οπότε πάμε στο διάλειμμα, έχουμε και για κλάσικο να πούμε πραγματάκια και να συνεχίσουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής post-game μετά το διάλειμμα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής post-game στο Λίμπερο 107,4. Γιώργος Παναγιωτήτης από το μικρόφωνο, Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Ξεχάσαμε να δώσουμε το τελικό στο Marseille Paris Saint-Germain, το οποίο έλεξε νωρίτερα. 0-2 η Paris έκανε το 11-11, συνέχισε νικηφόρα στην Γαλλική Λίγκα. Διάβαζα νωρίτερα για την επίσημη ανακοίνωση της Leicester, πως ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο Τέλανδος, είναι τελικά νεκρός. Ανακοινώθηκε και επίσημα, 60χρονος και 70χρονος, διορθώνω όπως ανέφερα νωρίτερα. Βεβαίωσε λοιπόν η Leicester πως ο πρόεδρος της ομάδας, ο Τέλανδος, σε ηλικία 60 ετών, έχασε τη ζωή του στην χθεσινή τραγωδία με συντριβή του ελικοπτέρου του έξω από το γήπεδο της ομάδας στο King Power Stadium, και οι 5 οι οποίοι επέβαιναν, όλοι νεκροί, σε μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει και την Αγγλία και γενικότερα τον διεθνή χώρο. Θα πάμε τώρα να καλησπερίσουμε, να καλημερίσουμε όπως προτιμάει ο ίδιος τον Σταμάτη Μουρελή λόγω του προχωρημένου της ώρας. Τι γίνεται, Σταμάτη, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλά. Καλημέρα, καλησπέρα, το ίδιο πράγμα είναι. Δεν υπάρχει θέμα. Μας έμεινε τελευταίο σήμερα, είχαμε νωρίτερα και τα της ήττας του ποδοσφαιρικού Άρη στο ΆΚΑ. Φάγαμε πολύ ωραία με το ρεπορτάζ και τα σχόλια από εκεί. Και να κλείσουμε σιγά σιγά την σημερινή εκπομπή με το έχει και παιχνίδι μπάσκετ αύριο, Άρης Ολυμπιακός, και εκεί ο Άρης αύριο ψάχνει μια μεγάλη νίκη ίσως, δεν ξέρω τι έχεις να πεις και εσύ. Εντάξει, ψάχνει μια μεγάλη νίκη, την ψάχνει, έτσι, αυτό είναι μια αλήθεια, γιατί γενικά τα τελευταία αποτελέσματα δεν είναι καλά, με πιο πρόσφατο την ήττα στον Πανιόνιο όσον αφορά στην Ελλάδα. Θέλει ένα καλό παιχνίδι, θέλει μια καλή εμφάνιση για να μπορέσει να αντιδράσει, να μπορέσει να δείξει κάποια πράγματα ο Άρης και να αλλάξει, αν θέλεις, και το κλίμα μέσα στην ομάδα, έτσι, όσον αφορά το πρωτάθλημα κυρίως, θα πω εγώ, γιατί στην Ευρώπη κέρδισε μέσα στην Ουκρανία, θα πάει τώρα στην Σόφια να παίξει με τη Λεύσκη. Είναι σε μια κατάσταση που μπορείς να πεις ότι είναι μια υπόθεση που είναι στο χέρι του, έτσι, γιατί έχει τα δύο παιχνίδια εντός. Στο πρωτάθλημα όμως, μετά την ήττα από τον Πανιόνιο, ο οποίος θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και μόνο μια νίκη στο πρωτάθλημα αυτή του Άρη, έτσι, με βάση την εικόνα του Πανιόνιου. Έχασε και πολύ εύκολα το Λαύριο χθες, έτσι, με 30 πόντια φορά. Ναι, κοίτα, ο Πανιόνιος δεν είναι 5 παίχτες. Είναι 5 παίχτες, αν τους πετύχεις τώρα νωρίς, που ακόμα είναι ξεκούραστοι γιατί δεν κάνουν προετοιμασία και έχουν κάποιες ανάσες λόγω της κατάστασης που είναι τα τελευταία χρόνια, ο καθένας καλός. Αλλά όσο περνάνε οι αγωνιστικές που θα φανεί ότι δεν έχουν κάνει προετοιμασία, θα αρχίσουν να πέφτουν. Έτσι. Και σύν τα προβλήματα που έχουν ήδη στον Πανιόνιο, δηλαδή τα διοικητικά και οικονομικά. Δηλαδή ο Πανιόνιος μπορεί σε 4 αγωνιστικές να μην υπάρχει. Ναι. Έτσι. Αλλά ήττα έγραψε για τον Άρη. Έτσι. Αυτό είναι το άσχημο. Και αυτό είναι το αρνητικό, ξέρεις, στην όλη ιστορία, ότι έχασε ο Άρης από μια ομάδα που παίζει με 5 παίχτες. Αυτό είναι που έμεινε στην όλη διαδικασία, δηλαδή το άσχημο της υπόθεσης. Γι' αυτό και την θέλω να κάνω μια καλή εμφάνιση αύριο με τον Ολυμπιακό. Με έναν Ολυμπιακό που και αυτός δείχνει γενικά ότι δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό. Έναν Ολυμπιακό που φέτος είναι με τη λογική του χτισήματος ουσιαστικά, όχι τόσο των άμεσων αποτελεσμάτων, κυρίως στην Ευρώπη, θα πω εγώ, στην Ευρωλίγκα. Γιατί στην Ελλάδα λογικά θα παίξει πάλι στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Το γνωστό σκηνικό. Ναι, ένας Ολυμπιακός λοιπόν, ο οποίος, εντάξει, σαφέστατα και έχει ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ, δεν το συζητάω αυτό. Αλλά βέβαια είναι μέσα στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης θέλει να κάνει το καλύτερο δυνατό όσον αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι για να μπορέσει και να πετύχει, αν μπορεί, κάτι βαθμολογικά. Για να ευχαριστήσει και τον κόσμο μια καλή εμφάνιση. Έτσι, γιατί ο κόσμος, πέρα από την ήττα που σίγουρα θα είναι κάτι άσχημο, έτσι, το καταλαβαίνει ο καθένας αυτό, επιζητάει και μια καλή εμφάνιση σου μας για να μπορέσει, έτσι, να πάρει λίγο τα πάνω, να χαμογελάσει και αυτό, να φανεί ότι κάτι γίνεται. Η προετοιμασία ολοκληρώθηκε με το πρόβλημα του Κάιζερ, ο οποίος είναι αμφίβολος για αύριο, έχει ένα διάστημα. Γενικά έχει θεματάκια η προετοιμασία του Άρη, αλλά του Κάιζερ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος και δίνει ανάσες στον Μαγκή.
Και είναι ένας παίκτης ο οποίος σταθέστατα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία στα τελευταία παιχνίδια. Ναι. Τώρα αν αποσιάσει ο Κάιζερ, η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα, λογικά θα μείνει εκτός. Δηλαδή αν ο Αγγέλου πει στη Γαριά που θα το χρησιμοποιήσει, πιστεύω ότι θα βάλει πρώτα τη Λεύσκη και μετά τον Ολυμπιακό. Ο Άρης θα πρέπει να καλύψει το κενό του εσωτερικά, δηλαδή με τον Χριστίδη, με τον Χάρης, ίσως και με τον Λάγκη Τζον σε κάποια στιγμή του αγώνα για να μπορέσει το 4 κάπως εκεί λίγο να βοηθήσει. Αυτά τα αγωνιστικά, δεν έχει κάτι άλλο στο αγωνιστικό κομμάτι. Του Κάι δεν έπρεπε να μεταβαστεί τελευταία στιγμή. Σε θεωρητικό επίπεδο είναι δύσκολη η συμμετοχή του. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης την Τετάρτη παίζει στην Βουλγαρία. Θα πάει ο δικός η αποστολή στη Σόφια και κατά την δικιά μου τουλάχιστον εκτίμηση, νομίζω όμως και για τον Άγγελο, πιο κρίσιμο παιχνίδι είναι αυτό με τη Λεύσκη παρά αυτό με τον Ολυμπιακό. Και πιο ίσως πιο εύκολο να κερδιθεί, έτσι, αν το προσεγγίσουμε από αυτή την άποψη. Και από αυτή την άποψη, αλλά είναι αλήθεια ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε αυτή τη διοργάνωση στην Ευρωπαϊκή, το FIBA EuroCup. Για μένα είναι υποχρεωμένος να προκριθεί τουλάχιστον από αυτή τη σειρά, από αυτή τη φάση. Έτσι δηλαδή, το να αποκλειστεί από αυτή τη φάση της συγκεκριμένης διοργάνωσης για μένα είναι τεράστια αποτυχία. Οπότε νομίζω ότι ο Αγγέλου και αυτό που λες συμφωνώ, ότι είναι έχει λιγότερο βαθμό δυσκολίας συγκεκριμένα με τις Βουλγαρούς, η οποία όμως είναι μια καλή ομάδα, δεν είναι αμέλητη ποσότητα, αλλά σίγουρα δεν είναι Ολυμπιακός. Και απ' την άλλη, άμα μπορείς να έχεις κερδίσει μέσα στη Βουλγαρία, λογικά έχει πάρει την πρόκληση στην επόμενη φάση. Έτσι, και για μένα νομίζω ότι από θέμα πρεστίζ, αν θέλεις, από θέμα γοήτρου, πιο πολύ θα μετρήσει αυτό, το να μην μείνει ο Άρης έξω από την πρώτη φάση αυτή της διοργάνωσης. Ναι. Έτσι, το να κερδίσει τον Ολυμπιακό, εντάξει, ψυχολογικά, θα σου πει κάτι βαθμολογικά, δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά. Σίγουρα δεν πιστεύω ότι θα χάσει ο Ολυμπιακός πολλά παιχνίδια. Έτσι, αλλά δεν είναι κάτι που μπορείς να πεις ότι σου δίνει προβάδισμα για πρωτάθλημα. Έτσι, όχι. Το μόνο που αν το δούμε εντελώς ψυχρά και βαθμολογικά, ότι ίσως να θα καλύψει έτσι ο Άρης την ήττα που έκανε στον Πανιόνιο. Με μια ακριβώς νίκη επίσης απρόσμενη. Ναι. Ακριβώς αυτό. Οπότε εντάξει, τώρα εγώ τα βάζω αυτά σιγά-σιγά, έτσι προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή. Ο Άγγελος μπορεί να σκέφτεται κάτι άλλο. Αλλά εγώ βάζοντας σιγά-σιγά θα προτιμούσα ο Κάιζερ να είναι έτοιμος για τη Λεύσκη παρά για τον Ολυμπιακό. Έτσι. Είναι και το πιο λογικό, συμφωνώ και εγώ στα μάτια. Ναι. Εντάξει, τώρα ο coach μπορεί να δει ότι θέλω να παίξω με τον Ολυμπιακό, θέλω να παίξω δυνατά, θέλω να το κυνηγήσω το μάτς, ίσως να θυσιάσω και τον Κάιζερ. Έτσι, γιατί έχει να παίξει με την Λεύση, θα παίξει και μέσα εδώ, θα παίξει και με την Λέπρα, με την Ουκρανική εδώ. Οπότε δηλαδή και τρεις νίκες να κάνει ο Άρης, υπάρχουν οι πιθανότητες να περάσει στην επόμενη φάση. Έτσι. Ναι. Μπορεί να παίξουν και διαφορές εκεί ρόλο. Και σου λέει ας θυμίσω τον Ολυμπιακό που είναι ένα παιχνίδι και το οποίο από θέμα και πρεστίζ, αν θέλεις, είναι σημαντικό και αυτό. Εντάξει, στη δική μου ζεγαριά, το πρεστίζ της ευρωπαϊκής παρουσίας και της πρόκλησης από αυτή τη φάση είναι σημαντικότερο. Έτσι, γιατί εγώ το έχω ξαναπεί και εδώ στο ραδιόφωνο, νομίζω και στην εκπομπή σου που συζητούσαμε, ότι το να αποκλειστεί ο Άρης από αυτή την διοργάνωση, για μένα είναι τεράστια αποτυχία. Έτσι, από την πρώτη φάση. Το να περάσεις στη συνέχεια, να φτάσεις κάπου πιο ψηλά και να πεις ότι είναι εντάξει, πάλεψα αλλά έχει καλύτερες ομάδες, ναι, αλλά τώρα στην πρώτη φάση του FIBA EuroCup. Δηλαδή η Μάρτον, έτσι, πραγματικά. Ναι, και μιλάμε για τον Άρη της Ευρώπης, έτσι, που έχει γράψει ιστορία. Ναι, ακριβώς, δηλαδή δεν είναι, δεν μπορείς να αποκλείσεις από αυτή τη διοργάνωση τώρα από την πρώτη φάση. Να φτάσεις στους 16 που θα μπουν οι ομάδες του Champions League που βλέποντας λίγο τα παιχνίδια του μπάσκετ Champions League θεωρώ ότι και να πήγαινε ο Άρης στους ομίλους θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί οι ομάδες εκεί είναι ένα επίπεδο παραπάνω αρκετές. Είναι διαφορετικό το να παίξει, να φτάσει μέχρι εκεί. Το να αποκλειστείς τώρα όμως από την Τρίπλη και την Κατάγια, τώρα την Τρίπλη την είδαμε προχθές, ο αναπληρωματικός σέντερ, δεν ξέρω αν το είδες στο μάτι. Ναι. 192 κιλά. Ναι. Ξεχώρισε ο τύπος εκείνος. Τώρα απλά είναι ψηλός, είναι τεράστιος και τον πήραν εκεί να παίζει μπάσκετ. Ναι. Έτσι δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα γιατί δεν μιλάμε για μια φορά για αυτή τη διοργάνωση. Για να συνεχίσουμε με τον Ολυμπιακό, αυτό είναι το πρόβλημα του Αγγέλου. Έτσι ο Κάιζερ είναι το μοναδικό πρόβλημα για τον προπονητή του Άρη. Θα κρυφθεί τελευταία στιγμή η συμμετοχή του, κατά τα άλλα όλοι οι υπόλοιποι και ο Μπέλ που είχε κάποια θεματάκια
είναι κανονικά. Όλοι οι υπόλοιποι είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή του Άρη για την αυριανή αναμέτρηση. Κόσμο, σταμάτη, περιμένεις. Αυτό θα έλεγα τώρα. Κοίτα, είναι η μέρα τέτοια, είναι η ώρα που στον Άρη δεν θέλαμε τίποτα να αλλάξει η μέρα. Θέλαμε δηλαδή το μάτς να γίνει σήμερα. Πιστεύω ότι, και θεωρώ ότι καλά κάνω και πιστεύω ότι θα έχει πέσει πολύ περισσότερο κόσμο. Τώρα αύριο, επειδή είναι και εργάσιμο, εργάσιμη μέρα, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Και είναι και 5 ώρα. Έτσι, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, να πω την αλήθεια, όσον αφορά την παρουσία του κόσμου. Λογικό. Ο Γιέντη δεν θέλει να πάει ο κόσμος, αλλά καταλαβαίνουμε όλοι ότι να τελειώσει αυτή τη δουλειά, να μπεις κατευθείαν να τρέξεις, να πας στο παλέ, είτε με λεωφορείο είτε με αυτοκίνητο, να ψάχνει για πάρκινγκ και όλα σχετικά, είναι δύσκολα. Γιατί κόπηκε για αυτό το πάρκινγκ στη μέση που είχαμε εκείνη την εισίδα, που πολλοί παρκάχαν εκεί. Ναι. Τώρα που το φτιάξαν αυτό, είναι δύσκολο να παρκάρεις εκεί. Έτσι. Όντως, την εισίδα την ανάμεσα και στην Εγνάτια. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά θα είναι δύσκολο για τον κόσμο να δώσει το παρόν. Σίγουρα θα έχει, πιστεύω, μια καλή παρουσία και μια καλή ατμόσφαιρα, αλλά σαφέστατα σήμερα θεωρώ ότι θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία ίσως και να γέμιζε το γήπεδο. Έτσι δηλαδή, άμα ήταν 5 ώρα το παιχνίδι σήμερα, μετά θα πηγαίναν να δούμε το ποδοσφαιρικό παιχνίδι, την ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία σήμερα. Δυστυχώς όμως, αυτό που βγάλαν και στην ανακοίνωση Καϊάρης, η αστυνομία είχε μια άλλη άποψη. Έτσι και απορεί κανείς, γιατί η αστυνομία έβαλε την ίδια μέρα το Άρης Ολυμπιακός και το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και άφησε κενό το πρόγραμμα της Κυριακής για μια παρέλαση. Δηλαδή αν φτάσουμε στο σημείο τώρα να περιφερούμε τόσο πολύ τις παρελάσεις, ναι. Έτσι, είναι η γιορτή, είναι κάτι το πρώτο δέχονται όλοι οι Έλληνες. Άμα όμως περιφερούμε για τους πολιτικούς, ξέρω ας σταματήσουμε. Ή να μην τις κάνουμε με τους πολιτικούς. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και αυτό ήταν και η μεγάλη απορία του Άρη, έτσι, γιατί δεν γίνεται το παιχνίδι την Κυριακή. Και αυτό σαν αφορά το θέμα του κόσμου, είμαι λίγο απεσιόδοξος σαν αφορά την παρουσία τους, γιατί ξαναλέω ότι είναι η μέρα δύσκολη, η ώρα δύσκολη. Έτσι, σίγουρα μπορεί και το γεγονός του σημερινού αποτέλεσμα της ποδοσφαιρικής ομάδας να παίξει κάποιο ρόλο με το γεγονός ότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Να ξενέρωσε λίγο ο κόσμος. Ακριβώς, ναι. Yeah. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Έτσι, δεν είμαστε Αμερική ή Ισπανία, ας πούμε, για παράδειγμα, που ας πούμε, οι οπαδοί της Ρεάλ θα πάνε στον μπασκετικό αγώνα παρά το ότι έχασε 5-1 την Μπαρτσελώνα. Έτσι, εκεί έχουμε μια άλλη φιλοσοφία, μια άλλη λογική. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε ένα τέτοιο επίπεδο τέτοιες λογικές. Δυστυχώς θα πω, αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Οπότε θα δούμε για τον κόσμο. Μακάρι να γεμίσει το Αλεξάνδριο, όπως τα προηγούμενα χρόνια σε άλλα παιχνίδια που ήταν γεμάτο. Μακάρι, ξαναλέω, η ώρα είναι τόσο δύσκολη και αυτό ξέρεις είναι και ένα θέμα. Το έχει και η ΕΡΤ το παιχνίδι. Παίζει και αυτόν τον ρόλο του πολλές φορές. Σίγουρα, σίγουρα. Σίγουρα παίζει και η παρουσία της κρατικής τηλεόρασης. Αλλά το θέμα είναι ότι οι ομάδες πρέπει από όλες αυτές τις διαδικασίες και ειδικά μια ομάδα όπως ο Άρης που αυτή τη στιγμή, γιατί μέσα στην εβδομάδα είχαμε το θέμα με το τηλεοπτικό, έτσι να ανακοίνωσε που και έβγαλε ο Άρης για το τηλεοπτικό κομμάτι. Ναι, συγγνώμη. Θα πρέπει ο Άρης να βλέπει λίγο το συμφέρον του. Το συμφέρον του δεν είναι να πάρει ένα ποσό μόνο την τηλεόραση και να πεις ότι εντάξει πήρα κάποια χρήματα. Το οποίο είναι ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή με βάση αυτό που έβγαλε ο Άρης προς τα έξω, με βάση δηλαδή τη νέα συμφωνία ουσιαστικά που πάει να γίνει, δεν είναι ούτε το, τι να σου πω τώρα, το 1/3 του budget. Για να καταλαβαίνω ο κόσμος πάνω κάτω, λίγο πάνω από το 1/3 να είναι. Για να καταλαβαίνω ο κόσμος για τι νούμερο μιλάμε. Έτσι, οπότε δεν μπορεί να τα δίνεις όλα στην τηλεόραση και να αφήνεις απ' έξω το κομμάτι πολύ σημαντικό για τον οργανισμό που είναι ο κόσμος. Δηλαδή δεν μπορεί η τηλεόραση να σου λέει, άγω θα το βάλω 5 ώρα γιατί έχω κενό. Την ώρα που δεν μπορεί ο κόσμος να δώσει το πάνω σε 5 ώρα. Ναι. Θα μου πεις τηλεόραση, γι' αυτό σου δίνει λεφτά, για να μην το δει ο κόσμος και να το δει από τηλεόραση. Ναι, αλλά και εσύ θα πρέπει να τα βάλεις κάτω και να σκεφτείς. Είναι καλό για σένα. Ναι, το συμφέρον της ομάδας. Δηλαδή, ας πάρεις πιλόλογος λιγότερα χρήματα και ας ικανοποιήσεις κάπως και το συνέστημα του κόσμου. Γιατί ο κόσμος θα σε στηρίξει και στα παιχνίδια που δεν θα έχεις. Δηλαδή, στο ευρωπαϊκό δεν υπάρχει τηλεόραση. Και να σου πω κάτι, δεν νομίζω να υπάρχει μέχρι τους 16 αν πάει ο Άρης. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το ευρωπαϊκό του Άρη. Ο μόνος που μπορεί να πάει και να δώσει χρήματα είναι ο κόσμος. Έτσι. Ναι, έτσι. Οπότε κάποιες φορές και εξάλλου και ο κόσμος είναι πελάτης, αν το δούμε διαφορετικά. Έτσι θα αφήσει και ο κόσμος τα χρήματά του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε με τα εισιτήρια είτε από την μπουτίκ.
Είναι και ο πελάτης ο ομώνυμος πελάτης που πρέπει να ικανοποιείται. Έτσι ακριβώς. Θα πρέπει η κάθε ομάδα, από τη στιγμή που μιλάμε ότι το τηλεοπτικό δεν σου βγάζει τον μπάτζε της χρονιάς, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, το τηλεοπτικό δεν βγάζει τον μπάτζε της χρονιάς. Θα πρέπει μόνο να σκέφτεται λίγο πιο ανοιχτά και να κάνει μια μελέτη και να βλέπει τι συμφέρει. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε μάθει, κατευθείαν μόλις μας δίνει κάποιος κάποια χρήματα, πάμε να τα πάρουμε ή τα χάσουμε. Yeah. Δεν είναι έτσι όμως. Μόνο έτσι, το άμεσο κέρδος. Ναι, δεν ισχύει αυτό ακριβώς. Δηλαδή κατευθείαν άντε πάμε να πάρουμε, μας δίνει το χύψη κανάλι, δεν θα πω τώρα κανάλι, μας δίνει κάποια χρήματα και τρέχουμε να τα πάρουμε. Και δεν κοιτάμε τι γίνεται όσον αφορά τον κόσμο, την παρουσία του κόσμου, το πώς θα βρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο. Έτσι, έτσι. Και απλά πάμε να πάρουμε τα χρήματα. Έτσι, τα οποία, ξαναλέω, δεν μας σώζουν. Να κάνει μια συμφωνία. Δεν είναι τόσο μεγάλο το ποσό ώστε να πει η ΚΑΕ Άρηση ή οποιαδήποτε ΚΑΕ ότι δεν με νοιάζει τίποτα άλλο γιατί το ποσό αυτό με ικανοποιεί απόλυτα. Να έχεις 500-600.000. Να σου λέγανε ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Παναθηναϊκός με έχει κάνει τηλεοπτικό 800.000 εκατομμύριο. Όχι γιατί καλύπτει μέρος του budget, αλλά είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, και πρόσεξε, μιλάμε τώρα για τον Παναθηναϊκό που έχει υψηλούς στόχους, που έχει ξεπεράσει 10.000 διαρκείας. Έτσι. Και είναι μοναδική ομάδα η οποία τελευταία χρόνια, αν δεν βγάζει ισοσχελισμένα τα έξοδα έσοδα, νομίζω ότι βγάζει και λίγα έσοδα τα τελευταία χρόνια. Αλλά κλείνει μια συμφωνία, η οποία καλύπτει ένα σημαντικό κομμάτι του budget. Έτσι. Και βέβαια και παίζει και πόσα παιχνίδια μέσα στη χρονιά με Ευρωλίγκα από τα μια σχετικά. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει να το χειριστεί διαφορετικά, θεωρώ, το τηλεοπτικό εδώ και χρόνια. Το να πηγαίνει σε μια κεντρική διαχείριση και να γίνεται αυτό που θα γίνει φέτος, που όλοι οι υπόλοιποι θα ψηφίσουν το συμφέρον τους και να σου πω κάτι, καλά θα κάνουν και θα αφήσουν εκτός τον Άρη, που όμως πάνω στο όνομα του Άρη, γιατί επικεντρική διαχείριση αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ, τα μεγάλα ονόματα είναι στο ΠΑΟΚ. Ναι. Κανείς δεν θα πάρει, δεν θα δώσει λεφτά ως κανάλι για τα τηλεοπτικά της Κίμης. Του Χολαργού και δεν το καθεξής, ναι. Έτσι, του Ερθίμου, του Κολοσσού και τα σχετικά. Δίνεις τα λεφτά για τα τηλεοπτικά του Άρη και του ΠΑΟΚ. Έτσι. Και αυτή τη στιγμή ο Άρης λόγω της περσινής κακής πορείας, οι υπόλοιπες ομάδες θέλουν να ψηφίσουν και να περάσει ένας κανονισμός τουλάχιστον για φέτος, γιατί από το χρόνο θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα πάλι, ότι κοίτα να δεις, πέρσι τερματίσαμε 8ος, 7ος, 6ος, θα πάρουμε τα λεφτά που μας αναλογεί. Κατάλαβες τι γίνεται, δηλαδή, ουσιαστικά ο Άρης είναι ορυγμένος και θα έπρεπε να σκεφτώ στον Άρη κάποια εδώ και χρόνια, έτσι δεν το λέω για την τωρινή διοίκηση, έτσι, γιατί η τωρινή διοίκηση βρήκε άλλα προβλήματα μπροστά της. Εδώ και χρόνια όμως θα έπρεπε λίγο να αλλάξει η λογική του Άρη στο θέμα των τηλεοπτικών. Ίσως να δοκιμάσει να πάει και μόνος του κάποια στιγμή. Έτσι, κάποια στιγμή που βλέπει ότι κάποια πράγματα δεν γίνονται σωστά και το ρίχνουν. Σωστά. Θα πεις πως είναι το λογικό τοπίο, πως είναι αγορά, πολλά προβλήματα. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό. Είναι δύσκολη αγορά, αλλά μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα. Μπορείς να πετύχεις κάποια πράγματα. Απλά όπως είπες και εσύ, σε αυτή τη φάση δεν ήταν το πρωτεύον θέμα για να ασχοληθεί η τωρινή διοίκηση για σοβαρότερα προβλήματα. Τώρα όμως δυστυχώς και για την τωρινή διοίκηση, από τη στιγμή που τη ρίχνουν, αν θέλει εισαγωγικά, στο μοίρασμα της πίτας, τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Ναι. Έτσι. Και δεν μπορεί να γίνει και τίποτα. Δηλαδή και δικαστικά, δεν ξέρω αν θα πω, θέλει ο Άρης να το πάει το θέμα δικαστικά ή αν θα βγει από την κεντρική διαχείριση, δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα με στους τις περιόδους κιόλας. Ναι, ακριβώς. Δύσκολο. Και να σου πω και κάτι, γιατί συζήτησα με κόσμο και μου λέγανε να μην δείξει. Έχουν περάσει ήδη τον τέρμα με τον Παναθηναϊκό. Θα περάσει τον τέρμα με τον Ολυμπιακό. Τι έμεινε μετά? Το έμεινε τον με τον ΠΑΟ, ναι, και με την ΑΕΚ. Ναι. Έτσι. Μετά δηλαδή η τηλεόραση, σε εισαγωγικά, δεν θα καίγεται για τον αντίπαλο. Γιατί στο όλο κλίμα των τηλεοπτικών, αυτό που θα καταλάβει ο κόσμος, είναι και ο αντίπαλος. Ποιον παίζεις. Ναι, δηλαδή, άλλωστε και τα περισσότερα παιχνίδια πλην αυτών των μεγάλων αγώνων, είναι και στην παράλληλη μετάδοση που κάνει η ΕΡΤ το Σάββατο στις 4 παρατέταρτο που είναι τα παιχνίδια. Έτσι, τα βάζει σε πολλά, όπως ας πούμε το Σάββατο, επάνω, έχει νομίζω 4 μάτς σε παράλληλη μετάδοση και έχει ναι. 2 στα άλλα κανάλια της. Μπράβο, ναι. Γιατί δεν υπήρχε τώρα ενδιαφέρον για να βάλεις μόνο του, για παράδειγμα, το Λαύριο Πανιώνιος. Ναι. Όμως ένα παιχνίδι όπως το Άρης Παναθηναϊκός, το Άρης Ολυμπιακός, έτσι, από μόνο του
σου δίνει, σε κεντρίζει, αδέρυσι, αναγκάζει το κανάλι να το βάλει κάπου μόνο του και να μην το βάλει σε μια παράλληλη σύνδεση. Γιατί αυτό θα είναι το βασικό του προϊόν. Αυτό θα πουλήσει προς τα έξω αν θέλεις. Έτσι. Το τηλεοπτικό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο το έχω συζητήσει πολλές φορές και με ανθρώπους της ομάδας. Και τους είπα ένα πράγμα. Κοιτάξτε να μην μαζεύετε απλά τι σας δίνουν. Έτσι. Το θέμα είναι να μπορέσεις να πάρεις και κάποια πράγματα τα οποία με μια σωστή μελέτη, να γίνει μια σωστή μελέτη πάνω απ' όλα της ομάδας, του προϊόντος και της αγοράς, και να κοιτάξεις επιλογές. Τι επιλογές έχεις σαν ομάδα, σαν ΚΑΕ, σαν εταιρεία. Έτσι. Απλά να πηγαίνω και να λέω τι μου δίνεις και εντάξει, ωραία, επέγραψα, φεύγω, που γίνεται εδώ και χρόνια, γιατί και αυτό γίνεται γιατί η κατάσταση στην ομάδα, αν εξαιρέσει την πρώτη χρονιά του Λάσκαρη, τα προηγούμενα χρόνια όλα ήταν δύσκολη οικονομικά, οπότε οι δικούντες δεν είχαν και πολλά να σκεφτούν, απλά παίρναν την προσφορά και λέγανε άντε να έρθουν τα χρήματα να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή και αυτό ξέρει ένα κομμάτι αυτής της πίεσης για το τηλεοπτικό. Ότι πρέπει να δώσω σίγουρα κάποια χρήματα κάθε μήνα κάπου, γιατί έκανε χρέο ο προηγούμενος. Άρα τι κάνω, κλείνω μια συμφωνία με αυτόν που θα με δώσει σίγουρα τα χρήματα όπως είναι η τηλεόραση. Ξέρω πότε θα πληρωθώ και καλωρίζω να πληρώσω τις υποχρεώσεις που πήρα από άλλους. Έτσι, γιατί τα τελευταία στον Άρη όλοι βρίσκουν υποχρεώσεις από άλλους. Του παρελθόντος, αμαρτίες. Ναι, ακριβώς. Κατάλαβες. Και αυτό είναι μια πίεση έκθαση στο να δεχτείς κάποια χρήματα που θα σου τηλεόραση, τα οποία δεν είναι ικανοποιητικά. Ναι. Αλλά θα τα πάρεις. Έτσι, γιατί, είναι... αυτό ακριβώς. Γιατί θα βάλεις 4 δόσεις και θα ξέρεις ότι σε αυτή τη δόση θα πληρώσω το Χ, τον Ψ, τον Ωμέγα, που τους χρωστάει λεφτά ο προηγούμενος, για να μην με κυνηγήσουν εμένα και μου κάνουν πρόβλημα. Ναι. Έτσι. Είναι μια ολόκληρη... Δηλαδή ένας κύκλος είναι αυτό το κομμάτι όλο. Το οποίο κάποια στιγμή πρέπει οι ομάδες, και νομίζω ότι και η άποψη μου είναι και η δικιά τον ΠΑΟΚ, δηλαδή ότι πρέπει και ο ΠΑΟΚ λίγο να το δει το κομμάτι του τηλεοπτικό του καλύτερα, γιατί δεν μπορεί τώρα οι τρεις τραφείς να παίζουν μόνοι τους στο τηλεοπτικό και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να είναι μαζί με τους υπόλοιπους. Ή μια κεντρική διαχείριση όλοι μαζί ή ο καθένας μόνος του. Έτσι. Ναι. Απλά τώρα που μιλάμε για τον Άρη, για παράδειγμα να λύουμε την κατάσταση, γιατί Όχι, είναι μεγάλο και σοβαρό θέμα αυτό με το τηλεοπτικό, που όντως πρέπει να το δουν και ο ΠΑΟ και ο Άρης λίγο πιο προσεκτικά, ίσως με άλλη προσέγγιση, πιο σοβαρή. Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται, ο ΠΑΟ για παράδειγμα δεν έχει τα χρέη του παρελθόντος. Δηλαδή ο ΠΑΟ τα χρήματα που παίρνει από τηλεόραση μπορεί να τα αξιοποιήσει διαφορετικά. Ναι, είναι πιο συμμαζεμένη κάτι. Αυτό το κομμάτι. Έτσι, δηλαδή έχει τακτοποιήσει τα χρέη του, ξέρει ότι τα χρήματα που θα πάρει και με βάση και την πορεία του με την περσίνη τερμάτισε τρίτος, παίρνει το υψηλότερο κομμάτι. Από το τηλεοπτικό με βάση τη θέση του, έτσι πως πάει να γίνει. Αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ, επειδή έχει αυτή την οικονομική, αν θέλει, σταθερότητα τα τελευταία χρόνια που μειώνεται το χρέος, τα χρήματα αυτά μπορεί να τα δώσει κάπου συγκεκριμένα όσον αφορά μεταγραφικά, αν θέλεις, προγραμματισμό, οργάνωση. Ο Άρης, αναγκαστικά τα τελευταία χρόνια το τηλεοπτικό του, το δίνει σε χρέη. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή... Και επιλάσκα, σου λέω, καλά, την πρώτη χρονιά μόνο που ήταν όλα καλά, τις υπόλοιπες χρονιές, ο Λάσκαρη με το Λάσκαρη και τώρα και τις προηγούμενες, το τηλεοπτικό πήγαινε σε χρέη, πήγαινε σε υποχρώσεις. Δεν το χρησιμοποιούσες για να το αξιοποιήσεις στο μεταγραφικό κομμάτι, στον προγραμματισμό σου, ξέρω, σε ακαδημίες, στην παροχή υπηρεσιών. Ναι, ναι, ναι. Πήγαινε απλά εκεί. Έτσι. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στον Άρη. Έτσι. Γιατί και ο Λάσκαρης όταν ήρθε και θεωρητικά ένιωθε μια σιγουριά ότι η ομάδα θα καθαρίζει τα χρέη, έτσι, γιατί δεν τα πλήρωσε τα χρέη με το που ήρθε, τα άφησε να υπάρχουν κάποια χρέη, κάποιες υποχρεώσεις και απλά είχε στην δέσμευση ότι θα τα πληρώνει στην ώρα τους. Έτσι. Και την πρώτη φορά, ας πούμε, ο Λάσκαρης πήρε ένα τηλεοπτικό, αλλά δεν το αξιοποίησε, αν θέλεις, δεν προχώρησε όπως θα περίμεναν κάποιοι στο συγκεκριμένο κομμάτι. Να αξιοποιήσει όλη αυτή τη δυναμική που είχε τότε η ομάδα. Και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ξαναλέω ότι είναι ένα μεγάλο θέμα. Θέλει άλλη προσέγγιση. Ναι, τώρα στην παρούσα φάση για αύριο, για παράδειγμα, που συζητάμε, σίγουρα η παρουσία, η τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα και προελεύθερο το κανάλι στις 5 Δευτέρα, ίσως θα επηρεάσει και πολύ κόσμο να πάει στο γήπεδο. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει μελέτης και έρευνας, κάτι που δυστυχώς οι ομάδες μας
δεν κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι, όντως. Έχει αυτή την έρευνα για να δουν κάποια πράγματα και απλά να μην συμφωνούν στο κάθε τι που τους παρουσιάζεται με την ευκολία. Έτσι. Έτσι. Αυτά όσον αφορά το... Θα ήθελα στα μάτια έτσι πριν το κλείσουμε και προς το φινάλι της εκπομπής εφόσον βαδίζουμε, έτσι να μας θυμίσεις έτσι λίγο ρετρό από Άρης Ολυμπιακός, εσύ έτσι οι έντονες στιγμές που θυμάσαι από μάτς του Άρη με τον Ολυμπιακό στο Παλέ. Κοιτάξτε, έντονα παιχνίδια που θυμάμαι όσον αφορά το συγκεκριμένο ζευγάρι είναι πάρα πολλά. Σίγουρα εκείνη η χρονιά όταν ο Άρης τερμάτισε δεύτερος με Μάρσεϊ, Κάσλ, Σκέιλς, Πάντιους, έτσι με τον Ματσόν στον πάγκο που παίξαμε τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό 3-2 και κερδίσε ο Ολυμπιακός στο 5ο παιχνίδι στο Αλεξάνδριο, εκείνη όλη η χρονιά, όλη η σεζόν, όλα τα παιχνίδια ήταν έντονα με τον Ολυμπιακό. Και δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο, εκείνη η χρονιά νομίζω είναι η τελευταία μεγάλη χρονιά του Άρη. Ναι, όντως, τελευταία έτσι, ομάδα που πρόσφερε πολλές ελληνίες. Τελευταία μεγάλη η ομάδα που είχε τα ίχια για να χτυπήσει τότε ακόμα και τον τίτλο όσον αφορά στην Ελλάδα. Μετά η επόμενη ομάδα που τους κοίταξε λίγο τους δύο στα ίσα ήταν η χρονιά του Πρίφτη τότε με Μακνίλη και ο Κάρο Γουάιτ που τους είδε κάπως τους δύο. Και γεγονός ότι εκείνη η χρονιά νομίζω ήταν εντυπωσιακή για τον Άρη γιατί έφτασε σε ένα επίπεδο που για ένα παιχνίδι, για ένα σούτ αν θέλεις, για μια φάση δεν πήγε στους τελικούς. Ένα παιχνίδι επίσης που μου έχει μείνει για δύο λόγους είναι το, αν δεν κάνω σαν το 11 αυτό, το Άρης ήταν με τον Κεϊρούς, το Τζέιμς, μια ομάδα ειδικών. Είναι τη φάση με τον Κεϊρούς, με το κάρφωμα, έτσι, που ανακηρύχθηκε ένα από τα καλύτερα καρφώματα στην Ελλάδα που έχουν γίνει ποτέ. Πήρε την μπάλα και σχεδόν σηκώθηκε την προσωπική κάρφωση με αντίπαλο κιόλας πάνω του. Εντυπωσιακή φάση και αν δεν κάνω όλες εκείνο το μάτσο που να ήταν ή σε ένα κυπέλο με τον Τζέιμς που ακυρώθηκε καλά στο κανονικό στην εκνοή και έγασε ο Άρης το παιχνίδι με ένα πόντο. Έτσι. Που είχε μπαλά χτυπήσει το ταμπλό, την έκοψε ένας παίκτης του Ολυμπιακού, η διαιτητής δεν το έδωσε ποτέ και βέβαια μετά από τα βίντεο και τα σχετικά φάνηκε ότι έκανα τρομερό λάθος και ήταν μια... Το συγκεκριμένο, δεν το θυμάμαι να πω την αλήθεια. Ποιο? Αυτό το τελευταίο δεν το θυμάμαι να πω την αλήθεια. Είναι, νομίζω εκείνη τη χρονιά με τον Τζέιμς είχε πάρει ο Άρης, τον Τζέιμς ο οποίος συνέχεια μετά έκανε καλή καριέρα στην Ευρώπη και παίξει μετά Ισπανία, δεν κάνω τόσο Βικτόρια. Και ήταν μια φάση αριστερό, λέει, από το θυμάμαι σαν τώρα, από την μπασκέτα του μικρού του γηπέδου εκεί που έχει το κενό στο Αλεξάνδριο. Και δεν θυμάμαι ποιο παίχτη του Ολυμπιακού κόπηκε, να σου πω την αλήθεια, έγινε το κόψιμο. Αλλά ήταν πεντακάθαρο καλά, δηλαδή είχε χτυπήσει πάνω στο ταμπλό. Και ήταν μεγάλη αδικία τότε, γιατί ο Άρης με εκείνη η ομάδα σχέση με τον Ολυμπιακού ήταν η μέρα με τη νύχτα. Δηλαδή ο Άρης ήταν μια ομάδα ειδικών συνθηκών. Και από την άλλη, ένα Ολυμπιακό που πήγε ένα πρωτάθλημα. Έτσι. Και είχε μείνει δηλαδή αυτό το ξέρεις, το σφύριγμα, το λάθος, είχε μείνει τότε, αν δεν κάνω λάθος, και ο Παναγιώτου διαιτητής σε εκείνο το παιχνίδι. Και πραγματικά είχε μείνει εκείνο το σφύριγμα, το λάθος. Μάλιστα. Κοίτα, άλλα παιχνίδια, εντάξει, τώρα σίγουρα το τελικό στη Λαμία είναι ένα παιχνίδι που μένει. Έτσι, να μιλήσουμε γενικά, Άρης Ολυμπιακός. Εντάξει, άμα πάμε παλιότερα, είναι ακόμη πιο πλούσια η προϊστορία, σίγουρα. Ναι, απλά για να μην το πάμε τόσο παλιά. Ναι, ναι, όντως. Πάρα πολύ. Νομίζω ότι εκείνη η σειρά, εκείνη τη χρονιά που ήταν ο Άρης με Μάση, με Κάσλ, με Σκέιλς, με Πάντιους, που τραμπάτησε στη δεύτερη θέση, νομίζω είναι... Να κοιτάξει όλα τα παιχνίδια τότε το Άρης Ολυμπιακός. Όλα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Βέβαια ο Άρης πήγαινε τότε στο ΣΕΦ, γιατί είχα πάει κιόλας τότε στα play-off αποστολή με τη στόβαξη του φαβορή, τον νικητή, ότι μπορεί να κάνει τον break, δεν το έκανε. Και φτάσαμε βέβαια στο 5ο παιχνίδι της Αλεξάνδρα που ο Ολυμπιακός κέρδισε έναν Άρη που ουσιαστικά έχασε ένα δικό του παιχνίδι από την αστοχία του, θα πω εγώ. Έτσι, με το σκέλι τότε να έχει ένα στα 9, νομίζω ένα στα 8 σουτ. Ναι.
Πάντως είναι τα τελευταία χρόνια όμως κακή παράδοση. Έτσι έχει 11 σερί νίκες Ολυμπιακός πέρα από τα playoffs. 11, ναι, είχε 11 σερί νίκες και σταμάτησε. Πρέπει να σπάσει αυτό κάποια στιγμή. Σταμάτησε με τον Βενζέκοφ, ο οποίος επιστρέφει στο Αλεξάνδρου ως παίκτης του Ολυμπιακού. Σταμάτησε στα playoff πριν 3 χρόνια 18 με Βενζέκοφ να είναι από το σκόρερ. Ναι. Το παιχνίδι είναι ιδιαίτερο αύριο και από πολλούς λόγους. Επιστρέφει Βενζέκοφ και Μπλατ. Δύο ξεχωριστές προσωπικότητες. Ο Βενζέκοφ, ο οποίος δυστυχώς δεν τον είδαμε να ξεδιπλώνει το ταλέντο εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί λόγω της κατάστασης γενικότερης έφυγε. Και από την άλλη, ένα David Blatt, ο οποίος για το μέγεθός του ήρθε σε μια χρονιά πολύ δύσκολη για τον Άρη. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ο τρίτος προπονητής που έγινε στον Άρη. Ναι. Και τερμάτισε, αν θυμάμαι καλά, 7ος ή 8ος. Έφυγε το καλοκαίρι, μετά πήγε στη Μακάμπη και ξανά έκανε μια εξαιρετική πορεία στην καριέρα, φτάνοντας μέχρι και το NBA, μέχρι και τους Cleveland Cavaliers. Αλλά η παρουσία του εδώ δέθηκε πάρα πολύ με την ομάδα του Άρη. Έχει να το λέει δηλαδή πάντα ο Μπλάτ ότι ήταν κάτι ξεχωριστό για την καριέρα του Άρης. Και σαν λάτρης της Ελλάδας γενικότερα ο Μπλάτ, έτσι, γιατί αγαπάει την Ελλάδα πάρα πολύ. Και σαν λάτρης την ιστορία του Άρη, έτσι, γιατί ο Μπλάτ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν, όταν πάει σε μια ομάδα, για παράδειγμα, μαθαίνει τα πάντα, ενδιαφέρεται για τα πάντα και είναι, τον θεωρώ εγώ, από τους ρομαντικούς μπασκετικούς τελευταίους και, ξέρεις, βλέποντας την ιστορία του Άρη, άμα είσαι και ρομαντικός, ενθουσιάζει λίγο παραπάνω. Είναι λοιπόν σίγουρα. Έτσι, και για την παρουσία του Μπλατ, που όλοι περιμέναμε να ακούσουμε τι θα μας πει στην εξετύπη, γιατί πάντα έδινε ατάκες και ήταν, έτσι, περιμέναμε πάντα μαγωνία μια στην εξετύπη του Μπλατ. Και φυσικά Βεζέγκοφ, τώρα δεν ξέρω ότι υποδογήρα για τον κόσμο, σαν αντίπαλος. Πιστεύω ότι θα κερδίσει κάποιο χειροκρότημα στην αρχή, αλλά μετά θα είναι αντίπαλος για 40 λεπτά. Έτσι όταν αρχίζει το παιχνίδι, έτσι. Ωραία, σταμάτε περισσότερα αύριο φυσικά και εδώ στο Λίμπερο και από το Αλεξάνδριο στις 5 το παιχνίδι. Τέταρτη αγωνιστική Άρης Ολυμπιακός. Θα έχεις την ευκαιρία να πεις και περισσότερα. Καλό σου βράδυ από μένα, καλό ξημέρωμα Δευτέρας. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Σταμάτη Μουρελή. Λίγο πριν κλείσουμε την απόψινη εκπομπή, το post-game. Έτσι, μια τελευταία αναφορά και για το post-game του κλάσικο για το οποίο σου είχαμε πει ότι, όπως φαίνεται, ο Λοπετέγκη μετά τη σημερινή πεντάρα που δίχτυε Ρεάλ θα αποτελέσει παρελθόν ο κόλληψη της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτή η πεντάρα σήμερα νομίζω ήταν το κύκνιο άσμα του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο μετά από το ούτως ή άλλως κακό ξεκίνημα. Η Μπάρτσα χωρίς το Μέση μάλιστα. Με μεγάλο πρωταγωνιστή το Λούις Σουάρες που έκανε χατρίκ. Τους διέλυσε πραγματικά. Ειδικά νομίζω κομβική φάση ήταν εκεί το δοκάρι του Μόντριτς που δεν κάνει το 2-2 στο καλό momentum που είχε η Ρεάλ στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Που είχε μειώσει σε 2-1 και από εκεί πέρα έχει το δοκάρι ο Σουάρες. Και μόλις έγινε το 3-1 και έπειτα η απόλυτη κατάρρευση για τους Μαδριλένους. Και το 5-1, μη σας πω και λίγο, ήταν έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς. Μπορούσε η Μπάρτσα να δώσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Έναν ούτως ή άλλως θρίαμβο. Ο Πικέ έδειξε πάλι τα 5 δάχτυλα. Και γενικότερα η Μπαρτσελόνα πάτησε την κορυφή και έκανε ένα δικό της πάρτι στο σημερινό κλασικό. Κάπως έτσι φτάνουμε κι εμείς στο τέλος για απόψε. Άλλο ένα βράδυ Κυριακής ήμασταν παρέα με την εκπομπή Post Game. Με τον Βασίλη Καβαδία εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Παναγιωτήτης ήταν στο μικρόφωνο συντροφιά σας για το προηγούμενο τρίωρο. Αύριο τα σημαντικά παιχνίδια Άρης Ολυμπιακός στις 5 στο μπάσκετ εδώ από το Λίμπερο και στις 9.30 το μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός για την 8η αγωνιστική της Super League, φυσικά μετάδοση από το Λίμπερο 107,4. Να έχετε ένα καλό ξημέρωμα Δευτέρας, καλή εβδομάδα και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για το επόμενο Σαββατοκύριακο με το post game. Μέχρι τότε να είστε καλά, γεια σας.